Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις και πως το πεις πιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Λευτέρη Χατζηπαταλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στο μικρόφωνο του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα έως το 54.340, αυτός είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας με εσάς. Ο άλλος γράφεται αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς και στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Μαζί μας η χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Vodafone, η οποία στηρίζεται στα έθιμα των Χριστουγέννων. Κάποια είναι πιο γνωστά, όπως το φλουρί, και κάποια λιγότερο γνωστά, αλλά αρκετά πρωτότυπα, όπως το έθιμο της Κολόνιας από τη Ζάκυνθο και της Πουρναριάς από την Άρτα. Το γενικό μας μήνυμα είναι οι γιορτές, επειδή οι γιορτές αξίζουν να τις χαιρόμαστε, με τα έθιμά τους η Vodafone συνεχίζει να προσφέρει. Και πώς το κάνει αυτό? Χαρίζει με κάθε αγορά tablet σε αξεσουάρ, smartphone ή tablet στα κέντρα στήριξης παιδιού SOS και οικογένειες στο παιδικό χωριό SOS από 1 ευρώ στην κάθε αγορά όλων αυτών που σας προανέφερα. Το Μετρόπολης 95,5 κάνει δώρα τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα δώρα αξίας 6.000 ευρώ από το PAOK City Store. Οι φίλοι του PAOK γράφετε ΑΜΗ3. Αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη δώρα PAOK, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλνει στο 54344. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή των Τρεις Καμπαλέρος. Πλάκα τέλος, θα κάνουν την κλήρωση για να δώσουν τα δώρα αξίας 6.000 ευρώ για τους φίλους ακροατές. Πιο συγκεκριμένα θα κερδίζουν 100 άτομα, όπου θα κερδίσει ο καθένας από custom tablet PAOK, τα οποία είναι δώρα μεγάλης αξίας, ξύλινο ποδοσφαιράκι PAOK, χορτάρι τούμπα σε plexiglass, MLS PAOK fan tablet, τούρτα και κουδάκι από πάνες, ID PAOK, Thier ID, 5 Monopoly PAOK, χειμωνιάτικο set PAOK, γκρι μπλούζες PAOK, ατζέντα PAOK, ασπρόμα δερμάτινη, ωραία δώρα για τους φίλους του Δικεφάλου. Μην ξεχνάτε επίσης ότι την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Αριστοτέλειο, στις 5 το απόγευμα, το Αθλητικό Μετρόπολης, το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο για τη Βόρεια Ελλάδα, έχει μια πάρα πολύ όμορφη και ανθρώπινη εκδήλωση, καθώς χαρίζει 300 δώρα σε παιδιά από άπορες οικογένειες. Διασκέδαση μαζί με το Μικρό Πρίγκιπα, ένα από τα αραιότερα θεατρικά παραμύθια, μια ανοιχτή αγκαλιά για τις άπορες οικογένειες Θεσσαλονίκης. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90, δηλώσει συμμετοχή και ελάτε να δούμε το χαμόγελο να φωτίζει τα αθώα πρόσωπα των παιδιών. Το λέω για μία ακόμη φορά γιατί δυστυχώς μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Είναι για άπορες οικογένειες. Ελπίζω κάποιοι να μην εκμεταλλεύονται το γεγονός και την καλοσύνη, γιατί υπάρχουν πραγματικά άπορες οικογένειες. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί επιτίδοι οι οποίοι δηλώνουν άποροι. Δηλώστε άποροι όπου θέλετε. Όχι σε τέτοιες εκδηλώσεις, θερμή παράκληση. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Και όταν λέμε η μεγαλύτερη, το εννοούμε. Χρόνια τώρα με Σκόντα, πλέον με Hyundai και με Kia. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 και προλάβετε, γιατί έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε οποιοδήποτε μοντέλο Hyundai με 5 χρόνια εγγύηση και δώρο από εμένα και από το Στέργιο τον Παλοδήμο, 2 χρόνια σέρβις εντελώς
δωρεάν. Καλά ακούτε, δεν είναι αστείο, είναι έγγραφο, ενυπόγραφο, θα το πάρετε στα χέρια σας, 2 χρόνια εντελώς δωρεάν σέρβις, ούτε εργατικά, ούτε λάδια, ούτε μπουζί, μηχανικός δεν είμαι, υπάρχουν εξειδικευμένοι, αλλά 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Μην διχάζετε την ευκαιρία, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα. Με αγώνες κυπέλου χτες να ολοκληρώνονται, με την κλήρωση του κυπέλου πριν από λίγο, με το κόπα συλλόγων, με το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων να έχει να κάνει τον τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και τη River Plate. Η Μπαρσελόνα, η οποία απέκλεισε την Γκουάνγκσου χτες με 3-0 σε ένα παιχνίδι που έγινε στις 12.30, καθώς απουσίαζα χτες λόγω γρίπης, λόγω ίωσης, είχα την ευκαιρία να δω τον αγώνα χωρίς Μέση και Νεϊμάρ. Η Μπαρσελόνα πέρασε εύκολα. Πιο μεγάλη εντύπωση όμως μου έκανε η τεράστια River Plate. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε Μπόκα, Diego Armando Maradona, λογικό είναι. Η οποία χωρίς να είναι καλύτερη από τη Χιροσίμα, είχε στο πλευρό της στην Ιαπωνία 20.000 οπαδούς, 20.000 κόσμο στην Ιαπωνία και διεκδικεί το τρόπαιο του το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων την Κυριακή κόντρα στην τεράστια Μπαρσελόνα, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάζεται ούτε από jet lag ούτε από τίποτα. Είχαμε μπάσκετ όπου αποφύγαμε τον ελληνικό εμφύλιο, καθώς ο Παναθηναϊκός με μια πολύ μεγάλη εμφάνιση κυρίως στην αρχή της τέταρτης περίοδου κατάφερε και απέκλεισε. Πήρε την τρίτη θέση στον όμιλο, οπότε θα παίξει με την ομάδα του Ζέλικο Μπράδοβιτς και με άλλους δύο όπου μπορεί να προχωρήσει. Είχαμε την απόλυση του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος πήρε 15 εκατομμύρια ευρώ όσα πήρε, παρακαλώ, ο Έλληνας ο οποίος κέρδισε το Τζόκερ από την Πάτρα. Ο Ζωζέ τα πήρε γιατί απολύθηκε από την Τσέλσι, ήταν 45 να πάρει όσο πρέπει το συμβόλαιό του, καταδέχτηκε να πάρει μόνο τα 15. Και φυσικά είχαμε την κλήρωση για τους αγώνες του κυπέλου, για τη φάση των 16, Εργοτέλης Πανιώνιος, Πλατανιάς Ατρόμητος, Χανιά Ολυμπιακός, Πας Γιάννηνα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός ΑΕΚ, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης, Καλονί ΠΑΟΚ, Βέρι Ερακλής. Περνάνε ΠΑΟΚ και Ερακλής. Δεν κάθασουν άλλη μια μέρα, λέω εγώ, να στρώσει καλύτερα, ρε κόκκινε. Μας κούρασε εδώ 10 λεπτά. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα το διασυλλογικό, να πούμε και τα λοιπά, το παγκόσμιο, ποιος νοιάζεται για αυτό το θεσμό, ποιος νοιάζεται για το μπάσκετ και ποιος νοιάζεται για το κύπελο. Άντε, πες μου τώρα εσύ. Πες μου. Σε ρωτάω. Ρώταμε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Τι να πάρει ο ΠΑΟΚ? Πρωτάθλημα. Όχι. Μπορεί ο Ηράκλης να πάρει πρωτάθλημα. Όχι. Ωραία. Κύπελο έχουν ελπίδα να παίξουν τελικό? Όχι. Τελικό να παίξουν δεν έχει ελπίδα ο ένας ή ο άλλος. Όχι, ο Ηρακλής δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει μια ελπίδα. Ωραία, φίλε. Για ένα γκολ πέρσι δεν πήγε τελικό ο Ηρακλής. Δεν πήγε. Για ένα γκολ δεν πήγε. Γιατί δεν έχει. Πήγε. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Θα αποκλειστεί από τη Βέρεια. Μπορεί να αποκλειστεί. Σε διπλά μάτς δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκλείσει και μια ομάδα. Δεν μπορεί να αποκλείσει καμία ομάδα σε διπλά μάτς. Σε διπλά μάτς, ναι. Δηλαδή πέρσι πώς έφτασε μέχρι εκεί. Σε διπλά παιχνίδια δεν έφτασε. Πού έφτασε, ρε. Στον ημιτελικό. Ξέρεις πόσες ομάδες του κόσμου του Θεούλη έχουν φτάσει στον ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος? Μιλάμε για ένα θεσμό της πλάκας. Ο Πανεγιάλιος με τον Πιάτσικα τερματοφύλακα είχε πάει και έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Σε πλάκα με κάνεις. Η Επανομή είχε πάει με τον Μακεδονικό. Ωραία, ξέρω εγώ και ποια κουτσή Μαρία δεν πήγε. Συγκρίνει το μέγεθο. Ποιο μέγεθο θα συγκρίνω? Του Ηρακλή με τον υπόλοιπο, με τι ομάδε που ανέφερε. Ποια ομάδα ανέφερε? Τον Πανεγιάλιο. Τον Πανεγιάλιο. Ναι. Πέρσι με ποιον έπαιζε? Δεν έπαιζε με τον Πανεγιάλιο και την Επανομή? Όχι, συγκρίνει τα μεγέθη. Τι μεγέθη? Τι μέγεθο έχει ο Ηρακλή? Ακούγεσαι, ρε φίλε. Πόσα κύπελα πήρε ο Ηρακλή? Ένα. Ένα. Σε πόσα χρόνια ιστορία? Σε 107 χρόνια ιστορία. Ο Πανιώνιο πόσα έχει πάρει? Δύο. Δύο. Ναι. Έλα, πάμε στα θέματα. Άσε μα καημένε τώρα. Σου είπα εγώ ότι ο Πανιώνιος είναι μικρή ομάδα. Λοιπόν, άσε τώρα. Όταν ο Πανιώνιος είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Δεν είπε τη λέξη Πανιώνιος. Είπε τη λέξη Πανεγιάλιος. Επανομή. Δεν πήγε στα ημιτέλικα και ο Πανεγιάλιος. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πήγε και ο Ηρακλής τρεις φορές. Τι ομάδα καρδιά σου, ένα κύπελο έχει πάρει. Δεν έχω καρδιά εγώ, κόκκινε. Άσε τα. Αυτά είναι δικά σα. Δικά σα είναι τα θέματα. Άσε τα κύπελα τώρα. Ούτε πείραγμα δεν είναι. Έλα τώρα με τη Θεσσαλονίκη τώρα. Θα βολευτείτε με τα κύπελα τώρα. Αιτ, πάμε παρακάτω. Μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο. Θα σου έλεγα τι μπορούμε να πάρουμε, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ναι, ναι, ναι. Για αυτό το μακρύτερο, ναι. Για αυτό το ΠΑΟΚ.
ο οποίος κάνει ένα restart. Ναι. Με καλές και κακές κινήσεις. Ένα κύπελο θα ήταν άσχημα. Κατευθείαν τον Τούντορ θα τον έκανε επιτυχημένο. Όχι. Τι λες. Για ρωτώ τους φίλους Σοκράτες. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, φίλε, θα πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Να μην κάνει μεταγραφές το Γενάρη. Ούτε μία. Ακούω, διαβάζω, μαθαίνω, ο Ντούντορ, ο Άρντεσεν κάνουν μεταγραφές. Θα είναι μεγάλες κοροϊδάρες οι παοξίδες άμα δώσουν μία δραχμή, ένα ευρώ για να κάνουν μεταγραφές. Θυμάσαι τι είπε ο... Ποιος είπε? Ιβάν Σαββίδης πριν από λίγο καιρό. Τι είπε ο Ιβάν Σαββίδης? Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχω σκοπό να ρίξω. Πού? Όσοι πιστεύετε ότι έριξα πολλά λεφτά. Πού να τα ρίξει? Στον ΠΑΟΚ. Σε τι πόστο? Να τα δώσει στο Βεριτζή μισθό και στον. Δεν με ενδιαφέρει. Πού να τα ρίξει? Όχι, μένα με ενδιαφέρει. Έδωσε ένα σκασμό λεφτά. Πόσα έδωσε? Θα σου πω. Ναι. Έδωσε ένα σκασμό λεφτά για να ξεχρεώσει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έδωσε άλλο ένα σκασμό λεφτά για να ξεχρεώσει τους φίλους του Ζαγοράκη και Βρίζα. Παρακαλώ. Έδωσε ένα σκασμό λεφτά για μεταγραφές. Μάλιστα. Τώρα αυτά τα πήρα από τη διαχείριση. Ναι, δεν με νοιάζει. Μισό λεπτό. Την καλή διαχείριση που έκανε, τα έκανε την τσέπη. Δεν με νοιάζει. Ο ΠΑΟΚ έχει μηδέν παθητικό. Μπράβο. Μαγιά του και κάμα. Τα έδωσε. Πληρωμένοι όλοι. Όλοι πληρωμένοι. Παίκτες, προπονητές, αυτό. Τα πάντα. Η και καμίκα... στις δουλειές του. Μπράβο. Οπότε είναι νοικοκύρης. Ναι. Αυτό είναι το μόνο. Τώρα σίγουρο. Τι να ξοδέψει άλλο. Ρωτάω. Όταν λέει δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπορώ να βάλω. Ναι. Λοιπόν, τον προκαλώ εγώ. Επειδή κοντός και χαζός δεν υπάρχει, ναι, όπως πήρε. Τον προκαλώ. Όπως πήρε. Τον προκαλώ. Όπως πήρε τον Μπερμπάτοφ, ναι, ναι. Και έκανε τεράστια μαγιά γιατί ήρθε από πίσω, ναι, ναι. Η Sporting Bet. Ναι, ναι, ναι. Και θα έρχονται και άλλοι με τέτοια ονόματα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, ναι, ναι. Είναι και άλλα πράγματα, ναι, ναι, ναι. Γύρω από αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, μπορεί να κάνει κινήσεις. Τι κινήσεις? Θα φέρει τον Ροναλντίνιο, λέω. Θα φέρει τον Ροναλντίνιο. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι να φέρει τον Ροναλντίνιο? Γιατί ένα λάθος υπάρχει. Άμα σου πω ποιο λάθος υπάρχει, για σένα είναι ψηλά γράμματα, αλλά για μένα είναι χοντρά γράμματα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον ΠΑΟΚ και για τον ίδιο Σαββίδη. Επειδή, αν είναι να φέρει ο Ροναλντίνιο, όπως έφερε Μπερμπάτοφ, ναι, θα πρέπει ένα μήνα πριν να έχουν 100.000 φανέλες έτοιμες τυπωμένες. Την ημέρα που θα τον ανακοινώσουν. Επειδή, για να βγάλουν και την μεταγραφή. Επειδή πανελληνίως στη Θεσσαλονίκη είστε κοντόμυαλοι. Εγώ θα σου ανοίξω τα μάτια. Καλά που είσαι εσύ. Καλά που είμαι εγώ. Είδομε το φως των αληθινών μετά τα λεγόμενα σου. Κάτσε να ακούσεις. Επειδή είστε τα αγάρια, να πούμε. Το λέω εγώ. Ναι. Αρχιτάγαρα και εσύ και αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και οι φίλαθλοι του ΠΑΟ. Είστε τα αγάρια. Δημόσια το λέω. Ξέρεις γιατί είστε τα αγάρια? Γιατί αν αφήσετε να κάνει μεταγραφές έστω και μία αυτός ο ανθρωποφάγος, θα πούμε ο Άρντεσεν, είστε για ξύλο όλοι μαζί. Για μένα. Για γροθιές. Σαγόνια, μύτες. Ερώτηση. Τι ερώτηση? Ερώτηση, αυτό που είπες. Ναι, ερώτηση. Εγώ τον έβαλα στη θέση αυτή. Όχι, ή τον εμπιστεύεσαι? Αν έχετε εσείς άποψη ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μεταγραφές. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κάνει μεταγραφές. Θέτεις ερώτημα δηλαδή για την εκπομπή. Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Δεν θέτω. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω άποψη. Μπράβο. Ναι. Όχι, περίμενε. Δεν θέτω κανένα ερώτημα. Να το ερώτησω εγώ. Λέω, ο Ραπτόπουλος λέει ότι όπως είναι τα πράγματα και εκείνος σχεδιασμός, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται καμία μεταγραφή. Ούτε μία. Και λέω, τι στόχο έχει ο ΠΑΟΚ? Και λέει ο Γρηγόρης. Ρωτάω εγώ, απαντάς. Ρωτάω. Εγώ λέω να κάνει ομάδα. Ρε, τι στόχο έχει για φέτος? Άσε να κάνει ομάδα. Τι στόχο έχει φέτος? Να βγει δεύτερος. Ναι. Και να προχωρήσει το κύπελλο αν μπορεί μέχρι το τελικό και να το πάρει κιόλας. Ναι, και αν βγει δεύτερος θα κάνει. Θα μπει στο Champions League? Όχι. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα μπει. Δηλαδή, για το Prestige να βγει δεύτερος. Γιατί δεν παίζει αυτό? Δηλαδή να κάνει μεταγραφές για να βγει στο UEFA. Δηλαδή εάν δεν κάνει μεταγραφές πάλι στο UEFA δεν θα βγει? Μπορεί να βγει πρώτος. Άντε πάλι τα ίδια. Απλά πράγματα τώρα. Μπορεί να βγει πρώτος. Μπλέξει με κουφιοκέφαλο, ρε. Όχι, εσύ είσαι κουφιοκέφαλος. Ναι. Και πονηρός. Μπορεί να βγει πρώτος? Όχι. Είναι επιτυχία η δεύτερη θέση? Όχι. Τι είναι? Ή δεύτερος βγει ή πέμπτος βγει στο UEFA θα παίξει. Το καταλαβαίνεις τώρα το έργο? Το ίδιο. Άρα, πουλάει μια ομάδα. Το ίδιο πουλάει, ναι, το ίδιο πουλάει. Γι' αυτό λοιπόν. Επειδή και έξω ξέρουν τι γίνεται. Τι γίνεται. Και δεν πετάν χάρτα ετώ. Ναι, τι. Λοιπόν, όταν δουν ότι μια ομάδα είναι πίσω από τον Ολυμπιακό και πάνω από τους υπόλοιπους. Ναι, τι θα τον κάνει? Δεν είναι καλή ομάδα. Σω, και τι κερδίζει που είναι καλή ομάδα? Θα πουλήσει κανένα παίκτη. Θα σου πω τι κερδίζει. Θα πουλήσει κανένα παίκτη. Όχι. Αλλά. Μπορεί να έρθει ένα παίκτη. Ναι, καλό που δεν θα έρθει. Για να τον βγάλει παλού έτσι. Ναι, τι ωραία που τα λέει. Πάω κάτι και παίζει Champions League. Τι θα κάνει με την ομάδα? Έχει ομάδα καταρχήν. Είναι καλή ομάδα. Προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι. Με κουράσατε. Έχω να πω μία κουβέντα. Είναι πολύ αποστομωτικό. Αν έχει λεφτά. Κουραστικό, αν έχει λεφτά ο Σαββίδης για να του τα φάνει γύρω. Ναι. Από τον Άρνεσεν μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Καλά να κάνει και να τα δώσει. Χέστηκα το μεσημέρι που στο λέω. Ναι. Αν τα δώσει, δεν τα δώσει. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε έχω να παίρνω εγώ λεφτά από τον Σαββίδη, ούτε πάω ξύσιμο. Κανείς δεν έχει. Άνιμο, παρακάτω. Μας έχουν πρίξει τα μέζεα οι παοξίδες, ναι, ότι θα πάρουν την ΕΠΟ. Και θα πάρω την ΕΠΟ. Και θα πάρω την ΕΠΟ. Και ήρθε η ώρα και να οι εκλογές. Τι εγώ ρωτάω? Δηλαδή να δώσει λεφτά να κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ το Γενάρη.
και το καλοκαίρι για να βγει UEFA. Μισώσει και τα δώσει. Λέω λοιπόν εγώ αν ήμουν Σαββίδης τι θα έκανα. Εάν είναι να δώσω εγώ 4 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια Γενάρη και Ιούλη για να βγάλω τον ΠΑΟΚ πάλι UEFA, ναι, μισώσω και τα δώσω. Θα βγάλω ένα Κίτσιου, θα βγάλω να πούμε έναν, πώς τον έλενε, πώς το βγάλω, Κωνσταντινίδη. Κάτσε ρε, περίμενε, ένα Κωνσταντινίδη. Ναι. Μας πρίξανε χθες. Ναι, χθες βγάλανε το Μιστακίδη, έχουν να βγάλουν πολλούς παίκτες. Οι οποίοι αυτοί οι παίκτες, και τα παιδιά τα οποία αγωνιστήκαν, με χαμηλότερο budget. Τα παιδιά τα οποία αγωνιστήκαν χθες στο Βόλο, τα οποία ίσως μπορούν να πάρουν ευκαιρίες. Άσε ρε κόκκινε, μη συμπληρώνεις ρε το έργο. Άσε το να το πω ρε το έργο. Εσύ κοροϊδεύεσαι για τα παιδιά. Λοιπόν, αν λοιπόν με μικρότερο budget θα βγεις πάλι UEFA, είτε δώσει 4 εκατομμύρια, είτε δώσει 15, είτε 20, UEFA θα βγει. Αυτά μπορεί να δώσει να πούμε, για να κάνει τον ΠΑΟΚ να χαρεί που θα φέρει κανέναν τεμπελχανά σαν τον Μπερμπάτοφ να περπατάει στο γήπεδο, ναι, και να χαίρεται ο ΠΑΟΚ που έφτασε πρωτοχρονιά και ο Μπερμπάτοφ λέει ακόμα δεν είμαι έτοιμος, ο ίδιος το λέει, ναι, να πάει στο γραμμένο το φίλο του, ο οποίος κάνει προεκλογικό αγώνα και το είπε ο ίδιος στο Μετρόπολη, αν το έχει ακούσει στις εκπομπές τις ενημερωτικές, και να του πει, έλα εδώ ρε κουρούμπαγλά εσύ, χαμηλών τόνων αριανέ, ναι, έλα εδώ. Εσύ θες να κάνεις για τον ΠΑΟΚ αυτό, και είσαι και αριανός κιόλας. Ωραίος αριανός είσαι. Λοιπόν, πάρα λοιπόν, πόσα λεφτά χρειαζόμαστε για να πάρουμε την ΕΠΟ. Πόσα! 5, 4, 6, 7. Όχι ρε κόκκινε. Πηγαίνει στην εκκλησία του Αϊθαράπη, κάνει μια προσευχή και λέει Θεούλη μου, δώσ' μου την ΕΠΟ. Δηλαδή ακούνε τώρα μικρά παιδιά. Δεν με νοιάζει. Και ακούνε και μεγάλοι. Και... Δεν με νοιάζει τι ακούνε. Δηλαδή, δεν με νοιάζει τι ακούνε. Σοβαρά αυτά, πολύ σοβαρά τα λέω. Πελάδωρες. Εγώ λέω ότι για να πάρει την ΕΠΟ, ναι, ναι, μπορεί να την πάρει όπω την παίρνει τόσα χρόνια. Πώ? Λοιπόν, να πάρει την κάθε μία. Ναι, πώ λέγεται αντιπροσωπεία. Τι αντιπροσωπεία. Αυτοκινήτων, Μελαμπαλοδήμο. Λέγε, ρε, λέγε, λέγε. Ποια αντιπροσωπεία να πάρει. Θα πάρει την κάθε μία πόσο. Γιανίρη, ποιο. Μακεδονία. Ενώσει λέγονται. Όλε ενώσει θα πάρει ενώσει μία-μία. Ναι, ναι, πώ θα τι πάρει. Με μπικικίνια. Αυτό σου λέω. Πόσα μπικικίνια χρειάζεται. Μία-μία τι παίρνει. Δεν γίνεται έτσι. Άκουτα κόκκινα χρώματα. Μία-μία. Λεάσαι, μην κάνει τον έξυπνο. Να του πει λοιπόν. Εσύ τα ξέρει όλα. Πάνε εσύ να τα τι πάρει. Το ξέρω. Λοιπόν, μία-μία. Το ξέρει εσύ. Άσε το πω εγώ. Άσε το πω εγώ που το ξεκίνησα τώρα. Μία-μία, δύο-δύο. Αυτό που λέει πόσο κάνουν όλα μαζί. Δεν υπάρχει ένα γιατρό που σου λέει τόσο. Πόσο κάνουν, ρε φίλε, να του πει. Άσε ρε κόκκινα να μιλήσουμε. Κάτσε στην άκρη τώρα. Κάνει κανένα αψού να πούμε. Άσε τώρα το έργο. Όποτε με αποστόμω. Εσύ αποστόμω. Με ποιο τρόπο. Ευγενικά σου το λέω. Πόσα θε ρε γραμμένε να πούμε. Πόσα θε. 5, 6, 7. 8, 10, πάρτα! Φάρτα! Για να κάνει τι? Να για πάρει... να πάρει πρωτάθλημα. Ρε κόκκινε, άστο το έργο. Να πάρει τις ενώσεις και να πάρει την ΕΠΑ αυτός! Μετά λοιπόν, ας πάρει και το Ροναλντίνιο, ας πάρει και το Φρεντουρίνιο, ας πάρει και το Μοντζαβίνιο, ας πάρει και το Παπαρίνιο. Μετά θα ελέγχει αυτός το έργο. Το κατάλαβες ρε κόκκινε. Δεκτόν. Τι να τον κάνω εγώ το χαφ τώρα. Δεκτό σα σκεπτικό. Τι να τον κάνω εγώ το παιδί. Δεκτό σα σκεπτικό. Είτε 5 εκατομμύρια δόσεις. Είτε 10 εκατομμύρια, είτε 15. UEFA θα βγει. Τώρα τον παριστάνει. UEFA θα βγει. Δεκτό το σκεπτικό. Δεν σε δεκτό το σκεπτικό. Δεκτό. Τελείωσε. Λοιπόν. Τα άλλα όλα είναι για να φάνει γύρω. Ξύπνα, Ιβάν. Και άμα είναι να φάνε αυτοί και 5 φράγκα που θα του δώσει μεσάζοντε, χαλάλι του. Λοιπόν. Τελείωσε. Τι έχει να κάνουμε τώρα, ασχολούμεθα με τον τέταρτο τον Πάο και την Τρίπολη την καλό πέμπτη. Εβιτάλ. Καλό Εβιτάλ. Μη το αμελείτε. Άρα. Το αμέλησα και την πάτησα. Ναι. 100% φυσικό χυμό κριτική βιολογική αλόη, σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη σε ρόδιμα, τζουράνα, φασκόμιλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Βοηθάει, αυξάνει το αμυντικό σύστημα, καταπολεμάει του ιού, του πόνου αθρώου, ανεβασμένο ζάχαρο, ανεβασμένη κολυτερίνη, ευαίσθητο, ό,τι πρόβλημα και να έχετε, το βοηθάει. Είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Δοκιμάστε το και θα δείτε αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα με ένα τηλεφώνημα στο 2312-200-500 για να το αποκτήσετε με 34 ευρώ και 90 λεπτά οι ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Α3 κενό, δώρα πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM στο Αθλητικό Μετρόπολης.
Λοιπόν, μηνύματα βλέπω εδώ. Για το ΜΠΑΟΚ βλέπω για τα δώρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λένε ότι στην Αθήνα ότι ο Βέλιος θα πάρει θέση του Φιμπόγκασον. Λέει, ξέρετε κάτι. Όχι, φίλε μου, δεν πάει στον Ολυμπιακό. Δεν πρόκειται να πάει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αν σας αρέσει το θέατρο. Κοίτα, αυτά εδώ τα ακούσαμε και από άλλους, βέβαια. Να μιλήσω. Ας το θέατρο. Κάτσε. Αν σας αρέσει το θέατρο, η Vodafone με το Vodafone Thank You φροντίζει να πάτε σε περισσότερες από 30 παραστάσεις, σε περισσότερα από 30 θέατρα, στέλνοντας απλά TAF στο 54646 για τους φίλους της και συνδρομητός της, οι οποίοι μπορούν να κερδίσουν ένα συν ένα εισιτήριο, αγοράζοντας ένα, να πάρουν κι άλλο ένα, με ένα απλό μήνυμα για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να πάνε θέατρο. Μες. Λοιπόν, σ' ακούω τώρα. Τι να με ακούσεις, σε τι απ' όλα. Κάτι πήγες να πεις την ώρα απ' όλα για το θέατρο. Για το Βέλιο. Αυτά κι άλλα τα είπα. Δεν πάω, δεν κάνω, δεν ράνω. Άμα θέλει ο Βέλιος να μείνει εδώ. Δεν πρόκειται να πάει στον Ολυμπιακό. Γιατί, ρε, τι έχει ο Ολυμπιακός. Δεν πάει στον Ολυμπιακό. Εξωτερικό θα πάει. Για να πάει στο εξωτερικό, πού θα πάει. Πού. Εθνική. Ποια εθνική. Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος του κόλου είναι. Ας την Εθνική Ελλάδος. Καλά, θα πάει. Ζημιά, ζημιά είναι εθνική. Τον βλέπουν και από τον Ηρακλή, μη στεναχωριές. Ποιον Ηρακλή. Βρε, ας έμπαινε τον κόλ που τώρα που δεν μπήκε. Με τον Πανδρακικό. Ρε, άσε τώρα με τον κόλ με τρία γκολ. Με τρία γκολ τη αγωνιστική, να δει και πώ είχε πάρει μεταγραφή. Το ξέρουν και όχι. Να σου πω κάτι. Ο Βέλιος. Ο Βέλιος. Άκου. Εγώ αν ήμουν ο Βέλιος θα πήγαινε στον Παπαθανασιά και του έλεγα: άκου εδώ να δει, ρε Γκαραζιέρι. Άκου. Κοίτα να δει. Εγώ έχω αυτή τη φόρμα. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι φορμανισμένο. Είμαι στα καλά μου. Ωραία. Άκου να δει. Για να οικονομήσει κι εσύ, να τη βγάλω κι εγώ να πούμε καλά, γιατί αύριο μεθαύριο θα πάω 35-40 χρονών. Μέχρι να πεθάνω στα 88% πόσο θα πεθάνω, έχω να τρώω. Λοιπόν, είναι αυτά λεπτά θέματα. Θα μου φέρεις τρεις παιχταράδες από πίσω να κάνω άλλα 10 γκολ, 12. Ή θα μπαίνεις με τον Μπασά και με τον Περόνε. Έρχεται ο Αμπτούν. Ναι, ο Αμπτούν. Αυτά που, αυτά που γράφουμε περίμενε, σήμερα. Κάτσε ρε, περίμενε. Άμα φέρεις λέει αυτούς τους τρεις, ανεβεί λίγο επίπεδο ο Ηρακλής, θα κάνω και εγώ τα 10 γκολ, τα 12, να έρθει το καλοκαίρι. Και να πάω από τον Ηρακλή πού. Πού να πάει. Να πάει από τον Ηρακλή. Στην Άρσεναλ θα πάει από τον Ηρακλή. Στην Άρσεναλ. Στην από τον Ηρακλή. Άσχημα είναι. Θα πάει από τον Ηρακλή στην Άρσεναλ. Κομματάκι δύσκολο σε κόβω. Χλωμό σε βλέπω. Από το κρύωμα είναι. Μπορεί. Καλά, εντάξει, εσύ λέγε. Εσύ λέγε. Εγώ λέω ότι δυνατότητες έχει. Βρε, δυνατότητες μπορεί να έχει. Μπορεί να φύγει από τον Ηρακλή να πάει στην Άρσεναλ. Εσύ να λέω ότι δεν πάει στην Εύρεντον. Εγώ λέω δεν πάει. Ακούγεσαι. Ναι. Αν πάει σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, γιατί άλλη ομάδα μεγάλη δεν υπάρχει. Η άλλη μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, η δεύτερη, για μένα. Ούτε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ είναι ούτε ο Παναθηναϊκός. Σε επίπεδο πρεστής και τα λοιπά, μεγαλομετόχου και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν, αν δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, πρέπει να πάει στον ΠΑΟΚ. Αν δεν θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, θα μείνει στον Ηρακλή. Αλλά για να φύγει από τον Ηρακλή, ό,τι και να κάνει για να πάει στην Premier League σε καλή ομάδα, δεν πάει. Θα πάει μέσα στο Ηρακλή. Εσύ τώρα μπορεί να λες ό,τι θες. Εγώ τι σου λέω. Εσύ λες να μιλάω οπαδικά. Εσύ τώρα είσαι οπαδός. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύεις. Ναι, γιατί να πάω σε καφταζόλ και σου τι είπε, να πάμε και τέτοια. Ποιο θα μου το πει. Δεν ξέρω, κάνε τραβό το πει. Δεν ξέρω, μπορεί να το πούνε. Ή φοβάσαι, εμεί το πούνε. Λέω λοιπόν εγώ. Δεν φοβάμαι. Για το Βέλιο. Ο Βέλιο, φίλε, πήγε μέσω του Ηρακλή και τη Εθνική Νέων. Το ξέρουν. Πού το. Πήγε στην Everton. Το ξέρουν. Ναι, τι έκανε εκεί. Αν ήταν ένα νέο παιδί. Το ταλέντο κόκκινε. Το σκεπτικό. Τώρα είναι να πάει τα οικονομικά. Το σκεπτικό σου. Να σώσει το τομάρι του το κόκκινε. Το σκεπτικό σου. Το σκεπτικό μου. Το σκεπτικό σου. Τι έχει. Ισχύει για ένα παιδί το οποίο δεν έχει κάνει αυτό το βήμα. Το άλμα. Το βήμα το έκανε και ήρθε πίσω το βήμα. Ναι. Και σου σταμάτα ρε μάνο, μα ζαλίζει. Δεν υπάρχει θέμα. Ρε καταλαβαίνει ελληνικά πώ πάει το έργο. Για να πάει σε μεγάλη ομάδα δεν πάει από τον Ηρακλή και από την Πλατανιά. Ποντιακά. Εσύ πες μου το μεγαλύτερο παιχτάρα του κόσμου. Έρχεται στον Πλατανιά. Ναι. Θα πάει στην Άρσεναλ. Αν δεν παίζει εθνική ομάδα τη χώρα. Ποια εθνική ομάδα αυτό το συνοθήλευμα. Γελάει ο Κοσμάκης, τρελέ. Για να πάει στην Premier League επειδή είσαι βλαμμένος. Είμαι βλαμμένος. Κανονικός βλαμμένος. Είμαι, ναι, ναι, πώς με δίπλωμα και υπογραφή. Ναι, ποιος. Από ΚΕΠ και από αστυνομικό τμήμα. Από Υπουργείο και από ό,τι φαντάζεσαι. Θα σου πω το εξής. Για να παίξεις. Ναι. Σε οποιαδήποτε κατηγορία της Αγγλίας, ναι, ναι, πρέπει να είσαι στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας σου. Γι' αυτό και είναι ψηλά το πρωτάθλημα της Premier League, της Champions League. Ποια εθνική ομάδα. Ποια εθνική ομάδα. Ρε είσαι από τον Μπουρούντι. Πότε θα παίξει η εθνική ομάδα. Πότε, ξέρεις. Έστω φιλικό. Ποιο φιλικό. Ρε. Άρα έχει πρόβλημα το παιδί. Δεν μπορεί να πάει. Από αυτή την εθνική ομάδα. Τι λέρε, το καταλαβαίνει. Σε προπόνηση να το κάνει. Από μια εθνική ομάδα συνοθήλευμα, πρώτον, και από μια μικρή ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής, δεν πας εκεί.
Έτσι λένε οι κύκλοι των μάνατζερ, δεν το λέω εγώ. Βλακίες λένε. Βλακίες λένε. Ναι. Πάμε παρακάτω, άλλαξε θέμα. Ξέρουμε και πέντε πράγματα. Εντάξει, θα πάει τον Ηρακλή και από τον Πλατανιά και την Προοδευτική. Για να πάει στην Αγγλία. Ναι, ναι. Πρέπει να έχει συμμετοχέ στην ναι, 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 ομάδα των ανδρών. Και πόσα θα πάρει ένα κόκκινο από τον Ηρακλή, τι θα τον πούνε. Και πώς θα πάρει. Πόσα θα πάρει, να πάει από μια ομαδούλα σαν τον Ηρακλή, να πάει στη μεγάλη την ομάδα. Πόσα, πόσα θα παίρνει, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί θα διαφωνήσουμε. Δεν βρούμε άκρη. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Δεύτερον. Δεύτερον. Πολύ ωραία το γράφει εδώ. Τι έγραψα. Το γράψαμε και σήμερα. Το γράψα. Ότι είναι ευχάριστη αυτή η πελάτη για τον Ηρακλή. Ποιοι είναι οι πελάτε. Συζητάμε. Τα διαβάζει ο κόσμο, μπαίνει στο μέτρο. Ποιοι είναι οι πελάτε. Είτε αγοράζει την εφέρηδα. Λοιπόν. Λε ότι θα έπαιρνε Απντούν. Ναι. Μαρτσελίνιο. Ναι. Αντί για τον Κλέιτον. Ναι. Και μια χαφάρα καλή δίπλα στον Ιτζόγλου. Ναι. Αμυντικό χάφ. Έτσι. Λοιπόν, και Απντούν, κρατούσε τον Ρωμάνο, α πούμε. Ο Απντούν. Ή το Λαζάρ που θα έρθει για να μην χαλαστεί και η μαμά του παιδιού του Ζαμπάζη που είναι. Με ενημερώνει συνάδελφο ναι. ότι δεν χρειάζεται πλέον στην Αγγλία, αν είσαι Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίξει ομάδα τη Αγγλία. Ναι. Την παπαριά την είπε. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έλα. Ποια είναι η παπαριά. Πάμε παρακάτω. Συνημώνω συνάδελφο. Ποιο είναι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εμένα ενδιαφέρει. Το κρατάω. Το κρατάω. Δεν θέλει να λέω το όνομά του. Α, δεν θέλει να λέω το όνομά του. Δεν θέλει να λέω το όνομά του. Αν το επιθυμεί, θα το πω. Έλα, ρε, κουραστήκε. Πάμε παρακάτω. Λέγε, τι αυτό ποιο κούρασε. Εμένα κουράζει. Λέγε, παρακάτω. Τι έχει να πει. Για ποιο σου είπα. Τι, ό,τι τι. Ο Απντούν έρχεται. Τι θα έρθει. Στον Ηρακλή. Ο Απντούν. Πολύ ωραία. Χτες μου έλεγε ότι αυτή θα είναι η καλύτερη περίπτωση. Το δημοσιεύουμε σήμερα. Έτσι. Και έρχεται. Ο Απντούν. Ο Απντούν έρχεται στον Ηρακλή. Θα έρθει και ο Μαρσελίνο. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Ματσαλίνο, ναι. πραγματικά δεν το γνωρίζω. Μόνο με τον Απντούν δεν γίνεται δουλειά. Ρε φίλε, είναι ένα χαφ το οποίο μπορεί να παίξει και πτέρυγες και να δαΐσει το σέντερφορ. Δεν είναι χαφ εξτρέμ. Χαφ εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και δεκάρι ο Απντούν. Πώς δεν μπορείς, αυτό τον Ηρακλή ο οποίος θέλει παίζει δεκάρι. Τα Χριστούγεννα και ο γάμος με Απντούν, ορίστε. Ορίστε. Μία και πέντε πολύ από τον Σπύρο Παπαθανασάκη πολύ ναι. στη σέντρα. Ωραία. Ο ίδιος. Τα είπε. Εντάξει. Και τι να κάνει τώρα, φαίνεται να χορεύει. Εντάξει. Είναι καλό για τον ποδοσφαιριστή. Για ποιον? Για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Για το Βέλιο? Ναι. Θα τον φορτώνει καλύτερα, βέβαια. Και για τους υπόλοιπους. Έτσι. Και για τον. Και από την άλλη μεριά θέλει. Και για τον Περόνε ναι. και για τον Λουκίνα. Ναι. Ποιο Λουκίνα, ο Λουκίνα τον φάγανε. Ποιο Λουκίνα. Έγινε ένα νέο συμβολέο. Και τι, παίζει. Θα παίξει. Πότε? Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Θα παίξει. Ο Βέλιο έχει σαν στόχο να φύγει εξωτερικό. Ο Λουκίνα θέλει να πάρει τις ευκαιρίες του. Ναι. Εφόσον έχει μυαλό και έχει μυαλό ναι. και κάνει λίγο υπομονή γιατί ο άλλος φορμάρεται τώρα και είναι λογικό, ναι. θα έχει την ευκαιρία του. Ποια ευκαιρία θα έχει, εδώ έχει τον τελειωμό τον Περόνε και δεν βάζει τον Περόνε, έλα που ανεβαίνει όμως τώρα τα είπαμε. Πού ανεβαίνει, έχει τέσσερα παιχνίδια τα οποία τρέχει, σαν σκυλί. Από το παιχνίδι Κυπέλου. Ποιο Κυπέλου. Με τον γελούσε ο κόσμος. Καρδίτσας. Ναι, γελούσε ο κόσμος. Και μετά ναι. τρέχει σαν το σκυλί. Τρέχει. Ναι. Μετά από τα σκυλιά έτσι. Από τη στιγμή που τρέχει, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση σου, τρέχει. Όχι, ο προπονητής. Τελείως. Σε ρωτάω κάτι. Ναι. Πολύ βασικό. Ναι. Ο προπονητής που το χρησιμοποιεί ναι. και του δίνει ευκαιρίες, έχει διάθεση να αδικήσει κανέναν ή να κάνει κάποιο χατήρι. Πέρσι έβαζε. Χατήρι ο προπονητής κάνει στο Ζαμπάζι. Στον Περόνε δεν κάνει, όντως. Εγώ εντάξει. δεν νομίζω ότι κάνει χατήρι. Εγώ λέω κάνει χατήρι στο Ζαμπάζι. Έτσι λέω εγώ. Συ πες ότι δεν κάνει. Εγώ λέω ότι δεν κάνει. Εντάξει, συ πες δεν κάνει. Ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει δικαιώματα μέχρι τώρα δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Δεν τον κατηγορώ. Λέω ότι κάνει χατήρι. Και εγώ, άμα, τι σημαίνει το χατήρι, ρε Σικώστα. Ότι βάζει ένα παίκτη ο οποίο δεν αξίζει. Άρα, δεν, επειδή, άρα είναι... τρώει τη θέση κάποιο ο οποίο δεν αξίζει. Άρα. Ναι. Άρα τι. Άρα δεν είναι καλό αυτό που κάνει. Αν το κάνει όπω το λε. Α... Εγώ λέω δεν το κάνει. Εσύ ρε κόκκινε και εσείς εδώ πάνω δεν λέτε τίποτα. Εντάξει, άσε να τα πω εγώ. Ναι, ρε φίλε. Εμείς... Δεν λέτε. Καλά που είσαι εσύ ο άντρα και όλοι εμείς είμαστε. Εμάλλον ραδιοφωνικά πιο άντρα από εσά. Αδερφέ είστε. Είμαστε όλοι αδερφέ. Είστε, τι να κάνω. Αυτό προσπαθεί να μα πει. Τι είπαμε. Αδερφέ ψυχέ. Πώς κάνεις έτσι. Για όνομα του Θεού. Τελειώσαμε με την ομάδα στη μικρή. Πάμε παρακάτω. Για σένα είναι ό,τι θέλει. Ακούγεσαι. Πού παίζει τώρα. Πού παίζει τώρα. Στο Αγρίνιο. Με ποιο διαιτητή. Δεν είδα. Με τον Κίζα παίζει. Α, ναι. Ναι. Θα περάσεις καλά. Καλά θα περάσεις. Δικό ναι. σου φίλος είναι. Δεν ξέρω γιατί. Κακό είναι που είναι φίλο. Πρέπει να ντρέπομαι. Δεν λέω που έχω φίλο τον Κίζα που είμαστε φίλοι. Να ρωτήσω κάτι. Εμένα μου δείχνει ότι είναι μια χαρά διαιτητής. Γιατί να περάσω να ανησυχώ, να πω ότι ήταν κανένα μούτρο, να φοβάμαι. Δεν είναι μούτρο. Δεν μου δείχνει για μούτρο. Εντάξει, τελείωσε. Επειδή είναι φίλος μου. Κοίταξε να δεις. Αν δω ότι κάνει κάτι. Ναι, θα μου την πει. Άξιος της μοίρας του είναι. Τελείωσε. Πάει. Εντάξει, θα κρυθεί. Παρακάτω. Πέμπτη. Πώς φάνηκε η απόλυση του Μουρίνιο. Άργησε. Άργησε. Ναι.
Αν είχε τσίπα. Περίμενε. Αν είχε τσίπα. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Περίμενε. Ναι, ναι. Το ότι έχει χάσει τις καλές σχέσεις που είχε με τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Οφείλεται για σένα και στο γεγονός ότι είναι πολύ γεμάτος. Όχι, δεν είναι γεμάτος. Από όλα αυτά τα χρόνια και από όλα αυτά που έχει. Δεν είναι γεμάτος. Είναι αλαζόνας. Δηλαδή. Έγινε κοπρόσκυλο. Τι. Κοπρόσκυλο. Δηλαδή. Λόγω των επιτυχιών του, ναι. Συμπεριφέρεται στους παίκτες του, στην ιατρό. Το special one κτλ. Ναι, εγώ είμαι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου κτλ. Σαν και σαν ένα πράγμα. Ο καλύτερος αναλυτής του κόσμου και δεν υπάρχει άλλο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Το έχεις πει, το έχεις πει. Δώσε ρε, γιατί το κλείθεις. Όχι ρε Κόκκινε, εσύ είσαι ο καλύτερος αναλυτής. Εγώ δεν είμαι αναλυτής ποδοσφαίρου. Που ζηλεύεις τον Κουλιανό που ήρθε στη θέση. Ποιον και... ζηλεύω? Ναι. Πιάνεις τον Κουλιανό, του λες πως πού Ασλαμάς και πιάνεις τον Ασλαμά και λες πως πού ο Κουλιανός. Άντε ρε, σε συχάθηκε η ψυχή μου. Άντε ρε, θες να τα ακούσεις. Εγώ δεν αφού λέω ψέματα στον κόσμο. Αφού θες να πούμε να τα ακούμε, να τα πούμε στον αέρα. Άντε, σαχλαμάρα. Ασαχλαμάρα. Εμένα δεν με φωνάξαν για δουλειά και να πω ότι άλλος έκανε τη δουλειά. Ποιος έκανε? Εμένα δεν με φωνάξαν για δουλειά να πω ότι άλλος έκλεισε τη δουλειά. Εγώ Κόκκινε να σου πω την αλήθεια. Εσύ τώρα τι λες, τι δεν λες, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να μην κλαίγες. Αυτά που λες είναι ψέματα. Οπότε δεν συμφέρει. Με ενοχλείς. Για το Μουρίνιο πιάσαμε. Κουραστικά. Α, τώρα άλλα λόγια να πιόμαστε. Για το σου είπα ότι ο Μουρίνιο έγινε αλαζόνας. Δεν δουλεύει όπως δούλευε. Στάθηκε στα πολλά λεφτά τα οποία τον έχουν εξασφαλίσει. Αυτό θέλω να πω. Αλλά, το ότι αλλά, έχει πάρει Champions League. Αλλά έχει πάρει Champions League. Θες να κάνουμε διάλογο. Πήρε Champions League. Μια μέρα έλειψα. Ναι. Δεφορμαρίστηκες. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, πήρε Champions League. Πήρε λεφτά. Πήρε πρωταθλήματα. Πήρε δόξα. Πήρε. Πρέπει να έχει διάρκεια. Μπράβο. Συνεχίσει. Ρωτάω. Σταμάτησε όλα, η πολιτική. Όλα αυτά. Ναι. Μήπως γίνανε ματαιοδοξία και πλέον την έχει δει Ιούλιος Κέσσαρας. Την είδε προπονητάρα. Την είδε ο καλύτερος του κόσμου. Ναι. Την είδε ο Ιούλιος Κέσσαρας και τους κοιτάει όλους αφιψηλού και αυτό πληρώνει. Επειδή. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα θα σου πω το εξής. Που ίσως το γνωρίζει, ίσως έχει διαφύγει. Μπορεί. Η γυναίκα του είναι ψυχολόγος. Τι είναι η γυναίκα του? Είναι ψυχολόγος. Κακή ψυχολόγος είναι τότε. Το image making μέχρι τώρα που είχε ναι, ναι. Και τη συμπεριφορά σου, ναι. Το είχε γυναίκα. Τι συμπεριφορά? Και ήταν πετυχημένο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ναι. Εδώ και κανένα δύο χρόνια, ναι. Από τη Ρεάλ και μετά, ναι, ναι. Με τη σύγκρισή του με τον Κασίγιας και τους υπόλοιπους, ναι, ναι. Δείχνω ότι το έχει χάσει. Ναι. Επειδή παρακολουθώ τις ιστορίες των σπουδαίων ανθρώπων του ποδοσφαίρου, ναι. Και τις μελετάω όσο μπορώ να τις μελετήσω. Βλέπω ότι έχει χάσει κάπου την μπάλα. Τα έβαλε με τον Κασίγια, τα έβαλε με τον έναν, τώρα τα έβαλε με τον Διέγκο Κώστα, με τον Αζάρ. Παιδιά δικά του ως ένα σημείο. Το ότι είναι κοπρόσκυλο δεν φαίνεται μόνο από αυτό. Λάθος κάνεις. Ένας άνθρωπος που δεν παράγει έργο φεύγει μόνος του. Λέει ευχαριστώ, απέτυχα, έφυγα. Έχω δικαίωμα στην αποτυχία. Δεν ζητάει 15 και 20 εκατομμύρια ευρώ και έχει την Τζέλσι. Στη ζώνη του υποβασμού, το κατάλαβες? Μήπως καλομάθει, άμα κάνει έτσι. Ορίστε. Κάνω μια σκέψη, μήπως καλομάθει. Ποιους να καλομάθει? Τους επιχειρηματίες που έχει ανάγκη. Αυτό μπορεί να ταΐσει. Δεν μπορώ να ξέρω. Ναι, λοιπόν, τι αμπράξεις. Μπορεί στη ζωή του κάτι που δεν το γνωρίζω. Τι. Μπορεί να κάνει φιλανθρωπικό έργο. Δεν με νοιάζει τι κάνει έργο. Αν τα πάρει. Δικαιούται μια άσχημη χρονιά ο Μουρίνιο. Και δύο και τρεις. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Δικαιούται. Λοιπόν, δικαιούται να έχει καταλήξει. Βεβαίως, δικαιούται. Αυτό είναι απόρρια του κακού του χαρακτήρα που βγάζει εδώ και δύο χρόνια. Δικαιούται, ρε, την μπάλα είχε αναποδιές, ρε, δικαιούται. Αλλά αυτό φαίνεται ότι ξεκινάει επειδή δεν το γουστάρουν οι παίκτες. Αυτό πρέπει να κοιτάξει. Γιατί ξαφνικά να μην το γιατί, γουστάρουν. Γιατί ο Μουρίνιο μπορεί να φέρεται και έχουμε μάθει ότι φέρεται αλαζονικά στους ποδοσφαιριστές. Ο ποδοσφαιριστής, όταν πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, είτε είναι δάσκαλος. Είτε είναι, ξέρω εγώ, προϊστάμενος και τα λοιπά. Και είναι αλαζόνας, ρε. Το καταλαβαίνεις, είναι αλαζόνας. Αυτό το υφάκι. Το έχω απέναντί μου. Το υφάκι αυτό εδώ πέρα. Αν το πεις, θα φας ένα μπάτσο χοντρομπαλά. Ας τα διάλα από εδώ. Χοντρομπαλά. Έχω χοντρομπαλά. Κλείνεις τους ακροατές, νομίζω ότι είσαι αυτό και. Άλλα λόγια να αγαπιώ. Άιτε, χάιβα, μην ξάπεις για μένα. Θα φας ξύλο. Άμα βαρέσω, θα πονέσεις. Βάρα, ρε φίλε. Κατάλαβες, μπούλι. Βάρα, ρε φίλε. Αμπούλι. Βάρα, ρε φίλε. Υποχθόνιε. Υποχθόνιος. Υποχθόνιος. Ίδιον δικός σου. Άιντε. Ίδιον δικός σου. Πάμε παρακάτω. Δεν πετάς μπηχτές. Ποια μπηχτή. Δεν πετάς μπηχτές, δεν πετάς. Ποια μπηχτή. Μπηχτές δεν πετάς. Σαν και θέλα. Σαν και θέλα. Α, δεν ανέχεσαι. Σαν και θέλα. Όταν κοροϊδεί. Αυτή τη βλακεία που κάνεις τώρα. Σαν και θέλα. Αυτή τη βλακεία, την παπαριά που κάνεις τώρα. Ναι. Δεν σε ενοχλεί. Όχι, δεν με ενοχλεί. Και εμένα δεν με ενοχλεί να σε λέω υποχθόνιο. Λέγει ό,τι θέλει. Και να σε λέω ό,τι θέλω. Λέγει ό,τι θέλω. Στράβωσε. Όχι, δεν στράβωσα. Γιατί στράβωσε και φόρτωσε και όλα και μαγιά. Καλά κάνω. Άντι με σηκώ εδώ πάνω και σιδερό σου. Τι με κάνει. Αυτό που ακού. Φοβήθηκε.
Γελάει ο δάσκαλος. Τραβάω βίντεο. Δεν θα το πιστέψω. Λοιπόν, έλα. Να μας πει και ο δάσκαλος για τις πολεμικές τέχνες τίποτα. Κοίτα, αυτό για το Μουρίνιο. Τι να πει ρε, πήγε ο Ζαμπίδης στη Λεβαδιά και είπε είμαι παοξής. Πέσει τόσο στην εκτίμησή μου ο Ζαμπίδης. Επειδή είναι ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να είναι τίποτα ο Ζαμπίδης. Είσαι τόσο κομπλεξικό ερπετό. Είσαι τόσο κομπλεξικό ερπετό που το είπες και αυτό. Δεν πάνε ότι η ομάδα θέλει. Ο εθνικός σταρ οποιοδήποτε αθλήματος, δηλαδή βουγιουκλάκι, απαγορεύεται να είναι. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ολυμπιακός, απαγορεύεται. Ο Νίκος ο Ξανθόπουλος, απαγορεύεται. Ο Καζατζίδης, απαγορεύεται. Όταν λέω ότι είναι απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Ο Λαζόπουλος, απαγορεύεται τώρα... να είναι ΣΥΡΙΖΑ, απαγορεύεται. Εσύ τώρα πώς την απαγορεύεται. Εθνικός σταρ, τι είδες και λέτε, δεν είμαι τίποτα. Σου είπα θα μπλέξεις, λέω μην τα βάλεις μαζί μου. Θα μπλέξεις μια μέρα, κάτσε με καλά. Μπορεί να με βλέπεις να τρέχει η μύτη μου, αλλά είμαι καλά. Εσύ πώς την είδες και λες δεν είμαι τίποτα. Εθνικός σταρ, πες μου ειλικρινά. Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι αγαπάει μπορεί να είναι. Πήγε ο Ζαμπίδης. Καλά ξηγέτε ρε Παοξάκη. Δημόσιες σχέσεις. Μπράβο ρε Ζαμπίδη ρε. Σάλια. Μπράβο ρε, φοράς παντελόνια και τα λες. Τι θέλει καλά με ροκάνο το Σαβίδη κι αυτός. Τι θέλει, έχει να ανάγκη ο Ζαμπίδης από λεφτά. Δεν έχει, όλοι έχουμε ανάγκη από λεφτά. Το πάρει στο πηγηματικό εκεί. Πάλι του, του πάω να πούμε τι. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά θα τα πειράζει. Ναι, σε τρία λεπτά. Ξεκινάει ο χρόνο, γίνεται την κλεψίδρα. 29. Λοιπόν, 29. Να ξέρει ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης ήταν το καλοκαίρι καλεσμένο στο Πευκοχώρη του Ιβάν Σαββίδη. Αυτά τα σάλια. Το φιλοξένησε, δεν το ξέρετε εσείς. Σάλια. Εγώ το ξέρω, μίλησα με τον Μιχάλη το καλοκαίρι. Ναι. Ήταν καλεσμένοι, έχουν ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις. Του δώσει μεροκάμα του, σαν το Βεζιλτζή. Έχουν όμως πολύ καλές φιλικές σχέσεις, αυτό το γνωρίζω. Ναι, λοιπόν, είχαμε την περασμένη. Και δύο, θα βρίσκουν. Ενώ εσύ ψηλέ. Πυγμαίος. Είχαμε την περασμένη Κυριακή το Σκόρπιον, την τελευταία αγωνιστική, επαγγελματικούς αγώνες. Όσοι ήρθαν στο γήπεδο, στο Ιβανόφιο, είδαν περίπου τι έγινε. Υπήρχε ένας κορυφαίος. Στο Ιβανόφιο. Στο Ιβανόφιο ήρθε ο Κωστής. Ποιος Κωστής? Είπε ότι θα έρθει. Ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω. Δεν ξέρω, απ' έξω πέρασε. Κάνει προπόνηση. Ούτε και εγώ να έρθω, ένα μήνα έχω να πω. Προπόνηση, γι' αυτό ήρθα να το μαζέψω σήμερα. Λοιπόν, είχαμε ένα κορυφαίο πυγμαχικό αγώνα. Είναι σκύλο τώρα για αυτό το πράγμα. Α, πήρε σκύλο. Να το φέρει για βόλτα. Στους διαδρόμους εκεί να το δέσουμε. Λοιπόν, κορυφαίο πυγμαχικό εγώ αγώνα. Εγώ πήρα σκύλο, κύριε. Δεν κάνω τον φιλόζο με άλλον ούτω σκύλο. Δεν έκανα ποτέ τον φιλόζο. Δεν δήλωσα ποτέ. Και να γλύφει το σκύλο του ανδρώνη να πάρει και να μια αύξηση. Να γλύφω. Πάω στο γραφείο του καπετάνιου και ζητάω. Ναι. Άλλο θα κάνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, κορυφαία πυγμαχική αναμέτρηση. Ο δικός μας ο Χαρίλης ο Μαλικούδης, του συνεργάτη μου στου Ultra Fighters του Δημήτρη του Πουροτζόγλου από την Καβάλα. Έπαιξε με έναν Αρμένιο τον Αρμάν Ντανελιάν. Τρομερό ματς. Κρίθηκε ισόπαλο και οι δύο πλευρές θέλανε την νίκη. Είναι αυτοί που έχουν, δεν έχουν σβέρκο, ε. Ναι, πολύ δυνατό παιχνίδι. Στους τέσσερις γύρους παίχτηκε στα σημεία το παιχνίδι. Κρίθηκε ισόπαλο, όχι, κρίθηκε ισόπαλο. Και οι δύο πλευρές είχαν παράπονα από τη διαιτησία. Αλλά η ισοπαλία θεωρώ ότι ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα για να γίνει μια ρεβάνς και να ξεκαθαρίσει και ποιος είναι καλύτερος στην κατηγορία αυτή των 78,5 κιλών. Είχαμε επίσης και άλλα δυνατά μάτς, αθλητές δικοί μου, αθλητές άλλων γυμναστηρίων της Θεσσαλονίκης κυρίως, αναμετρήθηκαν. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός, είδα καλές εμφανίσεις από τα δικά μου τα παιδιά, έμεινα ευχαριστημένος. Ελπίζω και άλλοι διοργανωτές να έχουν το θάρρος να κάνουν διοργανώσεις σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Και με περισσότερη αξιοπρέπεια, γιατί υπήρχαν και κάτι θεματάκια εκεί, κάτι αψιμαχίες, κάτι που δεν μου αρέσει να τα βλέπω. Έχω συνηθίσει να τα βλέπω σε γηπαιδικές καταστάσεις. Μ' αρέσει που το επισημαίνεις. Μπράβο. Θέλω ο χώρος μου να παραμείνει αψεγάδιαστος από τέτοιου είδους περιστατικά. Λοιπόν, είχαμε και τους αγώνες στο λιτόχωρο της Πιερίας, της πολύ δυνατής ομοσπονδίας του Γιώργου του Σαριανίδη, της ΕΟΜΑ. Αγώνες διασυλλογικοί, αγώνες επαγγελματικοί το βράδυ. Ξεκινάει και η καινούργια χρονιά με δυνατές πάλι αναμετρήσεις που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων. Και εύχομαι σε όλους τους φίλους που ασχολούνται με τον αθλητισμό να μην παραμένουν απλά ακροατές μιας αθλητικής εκπομπής ενός αθλητικού ραδιοφώνου, να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι το καλύτερο φάρμακο σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που ζούμε. Είναι το καλύτερο φάρμακο ψυχολογικά. Έχουμε άλλη διάθεση όταν γυμναζόμαστε, έτσι. Θα κάνω και μια προσφορά από το ραδιόφωνο για όσους φίλους θέλουν να γυμναστούν. Με 99 ευρώ τους παρέχω όλο το χρόνο να έρθουν να κάνουν βάρη και εργομετρικά και μηχανήματα αντίστασης, έτσι. Και από εκεί και πέρα. Και εδώ θα κλείσει ο Δημήτρης, ενημερώνω. Ναι. Και από... Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Ωραία. Και από εκεί και πέρα είναι η καλύτερη προσφορά που μπορώ να κάνω για τους ακροατές του Μετρόπολης. Ακούσατε, 99 ευρώ για όλο το χρόνο. Ένα χρόνο. Ούτε 10 ευρώ το μήνα δεν είναι. Ναι.
Βάλτε το κάτω, υπολογίστε και κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οι φίλοι θα μας βρουν στην πυροσβεστική Κρήτη 49. Δίπλα, στην Κρήτη 49, Ultra Fighters Team. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσω την παραμονή να κάνω ευχές. Έχω τεροντίτιδα, δάσκαλε γι' αυτό. Εδώ. Όλο κάτι έχεις. Όλο κάτι έχεις. Όλα γιατρεύονται με την προπόνηση. Ναι. Έτσι. Όλα γιατρεύονται με την προπόνηση. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Εύχομαι το καλύτερο για τις ομάδες της πόλης. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Με τις ευχές θα μείνεις. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος. Μετά τα Σκόντα τώρα και Hyundai και Kia. Για τα Hyundai έχετε 5 χρόνια εγγύηση και μαζί με το Στέργιο σας δίνουμε 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Καλύτερα δεν νομίζω να βρείτε πουθενά αλλού. Τηλεφώνησε τώρα στο 2310 596 596 και δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai το οποίο σας αρέσει και με εξουσιοδοτημένο σέρβις. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να βγάλει Hyundai, έβγαζε παλιά ένα ωραίο κουπέ. Έβγαζε το κουπέ. Θα πάμε από τα, ναι, στο 7ο χιλιόμετρο. Να το βγάλει πάλι το κουπέ. Είναι έτοιμο παράδοτα. Τα παίρνετε και φεύγετε. Θα πάμε μαζί να δεις, να μου πεις ποια σ' αρέσουν, ποια δεν σ' αρέσουν, να πιούμε καφέ και τα υπόλοιπα τα μιλάμε. Πρέπει να βγάλουν ένα κουπέ οι μάγκες. Είναι ωραίο το κουπέ. Θα ρωτήσουμε. Ομορφιά. Διαφημίσεις. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Τα 3.90 δικά σας. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή ζωντανή γερμανάζω στο κινητό. Να στέλνετε μηνύματα στο αλφα-3. Γράφετε αλφα-3, αφήνετε και εδώ τη λέξη δώρα, ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε δώρα αξίας 6.000 ευρώ από το ΠΑΟΚ City Store για εσάς, τα οποία θα κληρωθούν 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλακατέλος. Μιας και μιλάμε για το ΠΑΟΚ City Store, να πω ότι κρίστον με το ΠΑΟΚ FC City Store Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το πρωί, το ΠΑΟΚ FC City Store θα προκαλούν σε μια απίθανη συναυλία με τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο τραγούδια όλων των εποχών, διάφοροι παραγωγοί και σύνδεσμοι concert band σε ένα πρωτότυπο live mix δίνουν τον εορταστικό ρυθμό στην πόλη μπροστά στο ΠΑΟΚ FC Store. Ελάτε και γίνετε μέλος ενός μοναδικού συγγενικού με πλούσια δώρα και εκπλήξεις από το πιο ενημερωμένο. Από το πιο ενημερωμένο κατάστημα αθλητικών της πόλης, στο κόκκινο κτίριο Αγίας Σοφίας Μερμού, το ΠΑΟΚ FC Store. Λοιπόν, υπενθυμίζω, θα τα βρούμε όλα γιατί γίνεται ένας μικρός πανικός. Ότι τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά και φυσικά τι περιμένουν, δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Έθιμο και αυτό, αλλά έθιμο είναι να προσφέρουμε και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και έτσι και φέτος η Vodafone συνεχίζει το έθιμο της κάνοντας δώρο με κάθε αγορά σε εξουσουάρ, smartphone ή tablet 1 ευρώ στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας των περικών χωριών SOS. Γιατί κάποια δώρα πολύ απλά έχουν μεγαλύτερη αξία και η Vodafone το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Γεια σας παιδιά, Αποστόλη, κατέβα στο λιμάνι να γίνεις ένας από εμάς. Έλα και μην μετράς την ώρα. Δόξα και τιμή σε περιμένει τώρα, Βέλιο Πεκταρά. Λέει ο φίλος. Τον τιμάει αυτό το Βέλιο. Ρεράπλη, αν βάλει 300 στην δικαίωμα Βέλιο και την πάρει στην πλάτη του, θα δει πω φεύγει για εξωτερικό. Σαν το Μήτροκλο. Εγώ Ολυμπιακό είμαι και θα τον ήθελα το Βέλιο στον Ολυμπιακό. Να του η Γαβρίλη. Καλησπέρα από το Λίντς. Πάω, αλλά στέλνω, λέει, απλά να ενημερώσω ότι χρειαζόταν η συμμετοχή στην εθνική για την κάρτα εργασία. Ευρώπη δεν θέλει, αλλού θέλει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ενημερώθηκα, φίλε μου. Ναι, τον ενημερώσαν οι άλλοι. Σαβίδι Τσιγκούνι, φέρε τον Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ. Απίστευτος. Το Ζαμπίδι τον θέλουν για να ρίχνει μπουνιές στον Μπαρμπάτοφ όπως ο Γκαρσία. Να μάθει να δίνει μπουνιές στον Μπαρμπάτοφ. Καράφλα, σε πιάσει ο Ζαμπίδι, θα δώσει ένα καλό μπαρντάκι που λες ότι θα πάει και αυτός με ροκάμονο. Τι νομίζεις, ότι όλοι είναι σαν τα μούτρα σου. Έλατε. Που εσύ τα παίρνεις, λέει, από τον Πειραιά. Έλατε. Εσύ. Έτσι. Wow, χρόνια τώρα. Έτσι. Από τον Πειραιά. Κωστά, όταν πας στην Έφη και σε κουρεύει, μετά να φοράς κουφάκι για να μην κρυώνει το κεφάλι σου. Ο Απόστολος, Ηρακλή και Εθνική. Η έξω λέει Άρσεναλ με εισήγηση Λάκη Παπιάνου. Εσύ ασχολείσαι με το φίλο στο Λεβέντι και θα φιλήσει που θα φιλήσει Μέρκελ για να στηρίξει την κυβέρνηση που αγαπάς. Αυτό κατάλαβε τώρα που το διάβασε. Κατάλαβε τίποτα. Πολύ καλά. Μάλιστα, εσύ λέει ασχολείσαι με το φίλο στο Λεβέντι που θα φιλήσει που θα φιλήσει Μέρκελ για να στηρίξει την κυβέρνηση τη καρδιά σου. Το Τζίπρα. Έτσι πιστεύει. Έτσι λέει. Εντάξει. Ψέματα λέει. Ρωτάω, δεν μου απαντά. Αγαπάς εσύ το Τζίπρα. Για σένα το λέει, δεν για σένα το είπα. Αν αγαπάω εγώ τον Τζίπρα, όχι, εγώ είπα
ότι βολευτήκατε όλοι με τον Τσίπρα και είστε μια χαρά. Αυτό δεν πάει να πει ότι εγώ αγαπάω τον Τσίπρα. Ψηφίσατε τον Τσίπρα, 30% του δίνετε τώρα στις δημοσκοπήσεις πάλι τον Τσίπρα, άρα αγαπάτε τον Τσίπρα. Τα θέλει ο πισουνός σας. Γιατί δηλαδή, όποιο και να βγάζατε, το ίδιο δεν θα γινόταν. Ή πιστέψατε μήπως ότι ο αριστερός Τσίπρας θα δημιουργούσε μια καλύτερη κατάσταση στο Μεροκαματιάρι. Το μόνο που κάνει εμείς είναι. Εμείς κάνουμε κουμάντο, άλλοι κάνουν κουμάντο. Το ξύπνησε ο κόσμος, το κατάλαβα. Το κατάλαβε ο κόσμος. Αργά, είναι άλλο. Λοιπόν, εφόσον ο κόσμος το κατάλαβε από τη μια και δεν έχει και μαρμίτα από την άλλη, γι' αυτό λοιπόν η πολιτική απαξιώθηκε με ήττα και με ομικρογιώτα. Άλλο μήνυμα. Πάμε στον κόσμο και μετά τα πάμε στον κόμμα. Παρακαλώ. Ναι. 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 Καλησπέρα. Γεια καλησπέρα, φίλε. Παντοκιανό, βγάζω στο χώρι. Σιγά, σιγά. Και σε έχω βγάλει ότι είσαι κότα. Είσαι και σαλιάρη κιόλα. Συνεχίζει ακόμα να μιλά για το Βέλιο, ρε. Να λες ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Πού να πληρώσει δεν είπα... Συγγνώμη, δεν είπα αυτό, ρε παιδιά. Άλλο είπα. Το είπες, το είπες. Εγώ είπα άλλο. Τόσο καιρό, κάτσε, περίμενε, ρε εσύ. Φίλε, διανοητικός καθυστερημένος είσαι, ρε φίλε. Άλλο είπα εγώ. Άλλο είπα. Είπα ότι για να πάει στην Άρσεναλ και στην Everton που θέλει, δεν μπορεί να φύγει από τον Ηρακλή. Αυτό είπα. Ρε εσύ, με φοβάσαι, θέλω να βγεις και να το λες. Ότι φοβάμαι τον Ηρακλή γιατί θα γίνει μεγάλος, γιατί είναι η μόνη ομάδα που μέσα στη Θεσσαλονίκη θα φέρει σε τόνι. Γιατί δεν το λέω σε κότα, φοβάσαι. Να σε απαντήσω. Να σε απαντήσω. Φοβάσαι. Καταρχήν ναι. Το μωρό πεινάει δίπλα, το έφυσε σατάει. Το πρώτο, να σε απαντήσω εγώ. Και λέω, άμα γίνει έτσι ο Ηρακλής, εγώ θα έχω κάνα, ξέρω εγώ, κάνα κακό στη δουλειά μου, μια χαρά θα είμαι. Γιατί να φοβηθώ. Τελικό, να ξέρεις, εγώ είμαι τελικό. Αλλά θέλω μόλις περάσω τη Βεριούλα. Θέλω να έχω τον συμπολίτη για να τον δώσω μια κλωτσιά γερή. Πολύ γερή κλωτσιά θα τον δώσω. Για να το Σεντόνι, το Σεντόνι από τη λαϊκή, από την Άνω Πόλη θα το πάρεις. Το Σεντόνι. Έκανε μια καλή λαϊκή εκεί πέρα. Καλά, καλά. Και Σεντόνια. Ή από εδώ ρε πάμε. Τα είσαι το μικρό γκαρί, το μικρό αφάιρε. Στον επόμενο, ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Στον επόμενο. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή. Γεια σα. Γεια σου ρε Γρηγόρη, περαστικά αδερφέ μου. Να είστε καλά. Όσο για σένα, ακούστε... Κάμπια. Πώς σε λένε να πούμε. Τι έγινε ρε. Να πούμε, να πούμε. Να πούμε. Μην μου λες εμένα τι έγινε. Ούτε η Frontex δεν σε σώζει. Ούτε η Frontex δεν σε σώζει. Δεν ξέρει τι είναι η Frontex. Αρχή κομπλεξικέ, μισό λεπτό ρε κόκκινε. Αρχή κομπλεξικέ, παπαγαλάκης Μικράς Ασίας. Δεν τρέπεσαι ρε, δεν φοράς παντελόνια ρε. Σε μένα μιλάει. Σε σένα μιλάω ρε κότα. Εμένα είπες κότα ρε. Σε σένα. Το Παναγί ρε. Πού θα βρεθούμε ρε τώρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα τι σου έλεγα ρε. Τι μου έλεγες ρε. Τι σου έλεγα, τι μου έλεγες. Τη Δευτέρα το βράδυ ρε κότα. Τι λέγαμε. Τι λέγαμε. Πολλά είπαμε. Πολλά και σήμερα πάλι πουλάς μούρι. Κάτσε ρε φίλε. Τι είπαμε και παρεξηγήσαμε. Για το Βέλιο. Φίλε. Δηλαδή όχι Frontex δεν σε σώζει. Πρέπει να στείλει τη δαγκάνα του Πούτιν. Είναι σοβαρά αυτά που σου λέω. Συνεχίζει ο άλλος ο δικός σου κυρίες και κύριοι ο εκεί. Δίνουμε χθες ένα 30 και τελευταία σελίδα αγχώθηκε τώρα αυτός. Αυτός τώρα αγχώθηκε αν ταιριάζει ο Αμπντούν, αν ταιριάζει ο Κλέιτον και αν ταιριάζει και ο Μαρσελίνιο. Ο Μαρσελίνιο που σου είπα και για να ρωτήσουμε λέει τους παλιούς και πρώην συμπαίκτες τι άνθρωποι είναι αυτοί. Και τι δημιουργούν αυτοί. Καλά ρε, δεν τρέπεστε εκεί μέσα όλοι μαζί ρε. Δηλαδή τι τόσο πολύ φοβάστε ρε. Φοβούνται τόσο ναι. Φοβάστε, ανεβαίνει ρε. Επίπεδο με αυτούς τους τρεις. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο ανεβαίνει επίπεδο. Μόνο ανεβαίνει επίπεδο ρε Συναπτόπουλε. Τι τους ενοχλεί τόσο πολύ ρε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή επειδή παίρνουμε και το Μακεδονία Παλάς τέλη καλοκαιριού που γίνεται ο διαγωνισμός. Μήπως και αυτό τους πειράζει. Λέγεται Μόσχα Παλάς κύριε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λεγότανε κύριε, από το καλοκαίρι αλλάζει ονομασία. Τι θα λέγεται Καναδάς Παλάς. Εκτός από τα μπλε ψωμιά, τα μπλε προφυλακτικά, παίρνουμε και μπλε ξενοδοχείο, να το βάψουμε όλο μπλε. Ο Καβουράκιας θα πάρει ξενοδοχείο. Σου έχω πολλά νέα, κόκκινε. Άντε βρε τον άπλα τώρα σιγά. Λοιπόν, άκου Ραπτόπουλε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Αστα μάλιστα ρε Ραπτόπουλε. Αστα μάλιστα ρε Ραπτόπουλε. Εάν σε βρει ο Βέλιος, ακούς. Ο μπαμπάς ή ο γιος. Ποιος μπαμπάς λέει και εσύ. Ο γιος. Θα σ' αρχίσεις τις τρίπλες μου είπε να σου πω. Στον επόμενο κύριο παρακαλώ. Καλό. Ναι.
Κόκκινε. Έλα. Πάρε κανένα γλωσσοδέντη, ρε φίλε, να κάνεις προπόνηση. Να βάλω γλωσσοδέντη να κάνω προπόνηση. Έχεις κάποιο καλό να μου δώσεις? Έλα, πλάκα κάνω να μου δώσεις. Και εγώ το ξέρω, γι' αυτό λέω. Έχεις κανένα καλό να μου δώσεις? Όχι, θα πούμε εκεί στη Θεσσαλονίκη κάπου θα βρεις, να κάνεις προπόνηση. Να κάνω μια πέτρα, πες το, μια τίγρης με τρία τυχράκια. Μια τίγρη με τρία τυχράκια. Μην τσακώνεστε εκεί πέρα. Γελάς. Μην τσακώνεστε. Γιατί κοίτα, σας έχω δει και τους δύο στο γυαλί. Από πού είσαι, από ποια περιοχή της Αθήνας? Γλυφάδα είμαι, από τη Γλυφάδα Ηρακλάρα είμαι. Από την Γλυφάδα Ηρακλάρα. Όλοι με ξέρουν από τον Πλωστοντέρνο και βράδυ. Φορτούζι τον έριξε, βρε. Τσούζι, ο Φορτούζι, ναι. Αλλά μην τσακώνεστε εκεί πέρα, γιατί θα σε κάνει ο Ραβδόπουλος του Λούμι στο ξύλο. Να πούμε είναι γεροδεμένος. Τι είναι? Θα σε πιάσει από τα μάγουλα, να πούμε για την κοιλιά πάει. Έχεις καιρό να πας με άντρα, με κάνει αυτός ντά. Όσο ότι βγήκε για τα παουτσάκια, να πούμε, που λένε για το Βέλιο, να πούμε. Πέντε μέσα στην Τούμπα, όσο για το Γαύρο. Μακριά από αυτές τις ομάδες. Μακριά, Ηρακλής είμαι. Φορτίους δεν έριξατε και... Στον επόμενο. Τι πίνουν στην Γλυφάδα? Από την Γλυφάδα πάμε σε ποια περιοχή των Αθηνών? Καλυθέα. Εκεί έχει Καλυθέα. Έχει όντως Καλυθέα. Τσιτσιφιές, ρε. Τσιτσιφιές, ρε. Έχουμε και κάτι στούντιο εδώ πέρα, πολύ ωραία. Αυτά είναι για προσξενάγηση, δεν μπορώ να τα πούμε στον αέρα. Βέλιο Πεχταρά, έλα στο θρύλο να μας τρελάνεις. Γίνε κόκκινος να γουστάρει. Ορίστε. Μάλιστα. Ακούω κάτι ραδιοφωνικούς παραγωγούς και δημοσιογράφους. Καλέ, το προπονητικό της Μεσίβριας είναι κακό, καλέ. Ναι. Καλέ, 18 θλάσεις παθαίνουν τα παιδιά. Καλέ. Καλέ, το χορτάρι, τι κακό. Το χορτάρι είναι χόρτινο, καλέ. Δεν το ποτίζουνε, καλέ, καθόλου. Πρέπει να αλλάξουμε το χορτάρι, καλέ. Τι καλέ πράγματα είναι αυτά, βρε. Πείτε, θέλουμε να κάνουμε με ΕΣΠΑ προπονητικό. Τελείωσε, πάτε τώρα με τρίπλα τσούβ να το φέρετε σιγά σιγά ότι πρέπει να γίνει για το καλό της ομάδας. Ζηλέψαμε τον Τίγρη τον Τζάμπα και θέλουμε να κάνουμε προπονητικό με ΕΣΠΑ. Πού το κακό? Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αριανάρα. Πάλι χάσαμε από τη δόξα. Άσπρα καρά. Όπου σε βρίσκει ο Ανδρέας. Δηλαδή είπε κάτι προχτές ο Φαλακρός. Παοξής να ήτανε, τέτοιο άχτη δέας είχε. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δόξα δράμας, στον Πανσεραϊκό και στο Αγιονέρι, που συνετέλεσαν στο να μην ανέβω πέρσι Β' Εθνική με το παράγοντα που είχα πέρσι. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί δεν μπορείς. Πρόσεχε τι λες, γιατί μπορεί να το βρεις μπροστά σου. Ναι, δεν μπορείς. Βρε, πρόσεχε τι λες, γιατί μπορεί να το βρεις μπροστά σου. Ξέρω τι σου λέω. Να ξανάρθει. Βρε, άκου τι σου λέω. Λοιπόν, ένα quiz γρήγορα και μετά πούμε και κάτι για τον Ηρακλή. Γιατί και τον Γκράντα τον έκρατες και μετά τον λέγατε έλα πίσω. Το Γκράντα εγώ το θεωρώ τον τελευταίο αρσενικό παράγοντα που πάτησε το πόδι. Σου λέω και τον Γκράντα τον κράζετε και μετά τον λέγατε έλα πίσω. Γι' αυτό σου λέω, μη λες τέτοια, μπορεί να τα βρεις μπροστά σου. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ένα quiz. Ποιος πρώην FIFA manager, κάτοικος Γλυφάδας σε Κολονακίου, σκοπεύει και ετοιμάζεται να ξαναγίνει κάτοικος στην πρωτεύουσα? Δύσκολα. Στο λέω εγώ εύκολο. Για τον Κόντι. Ναι. Αν άκουγε. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Κολονδίνο. Λοιπόν, αν άκουγε σε ραδιοφωνικό σταθμό φιλικά προσκύμενο σε ομάδα τη Θεσσαλονίκη που είναι ο Άρης, τον Κόκκι συνέντευξη με τη Μαρία Κλάουν στο. Πώς το λένε? Να κάνει μετάφραση. Να κάνει μετάφραση. Πρόσεξε να δει. Και του παραγωγού να γλύφουν τον Κόντι. Λοιπόν, αν το άκουγε αυτό ο Κόκκινος, γιατί εμένα μου βγήκε το τιμόνι, έπεσα σε κάτι κράσπιδα και άλλαξα και τα λάσκια του αυτοκινήτου για αυτό το λόγο. 300 ευρώ να πληρώσουν. Λοιπόν. Κλάμα για τον Κόντι και τι καλός άνθρωπος και τι σωστός άνθρωπος. Ναι, φίλε. Παρελθόν και πανεκκίνηση. Τώρα μην πω. Λοιπόν, παίρνω ένα φιλαράκι τώρα τελευταίο και κλείνω. Παίρνω ένα φιλαράκι τώρα θα ανέβω για γιορτές Χριστούγεννα πάνω. Είμαι Ηρακλειδέας. Ναι. Και του λέω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί δεν έχει τόσο κόσμο στο γήπεδο και βλέπω από την κάμερα ότι οι κερκίδες είναι άδειες τα υπόλοιπα. Και τι μου απαντάει, ρε Κώστα? Τι είπε? Πηγαίνουμε όλοι κάτω από το σκεπαστό και δεν φαινόμαστε στην κάμερα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, όπου τώρα μετά το Σκόντα και Kia και φυσικά Hyundai, παρακαλώ. Hyundai με 5 χρόνια εγγύηση και με έγγραφη πιστοποίηση ότι έχετε για 2 χρόνια δωρεάν σέρβις για το αυτοκίνητο, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε τώρα. Τηλεφωνήστε στο 2310 596 596, ετοιμοπαράδοτα
πίσω από το ΑΚΤΕΟ στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Πρώτο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, κάντε κάτι με το ίντερνετ. Τι έγινε? Καλησπέρα, είμαι ο Καψούρης με την αλήθεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ακούω λέει, γιατί επιβεβαιώνω τη γεγονότα που γνωρίζω από πρώτο χέρι. Αν ρωτήσετε στην πιάσα λοιπόν, θα μάθετε πως ο περιπατητής προϋπαίκτης του Τρομήτου, που φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Άρεός μας, φέτος λέει συνέχεια πως ο σημερινός έφορος με τις παλέτες του κροστά 70 που συμφώνησαν το καλοκαίρι. Και άμα θέλω, λέει ο Ανδρέας, τον διώχνω σε μια νύχτα. Ράψε παρακαλώ, πες την ιστορία με τον κόκκινο και το σκύλι του ανδρώνει να γελάσουμε λίγο. Κόκκινο, σ' αγαπάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Πέδε, λέει μια ερώτηση. Ο σταθμό λέει, ναι, είναι στο μετρό, στο Παύλου. Δώστε προγνωστικά για τα μάτια του Σαββατοκύριακου, αύριο στην εφημερίδα. Ράβο Πανιόνιος έχει μπει στη θέση σου του παλιού Εγάλου. Αυτοί στείνουν και τις κληροτίδες, λέει, οι μόνες που κληρώθηκαν με ομάδες Β' Εθνικής στον Πανιόνιος και Ολυμπιακός. Έλα ρε, για όνομα του Θεού. Ο Φιμπόγκας τον τέλειωσε από τον Ολυμπιακό και ο Σίλβα ζήτησε Βέλιο. Κι άλλο από τον Πειραιά. Δεν τον Πειραιά έχει τρελαθεί με τον Βέλιο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι ο Βέλιος για να κάνει άνοδο στην καριέρα του στην Αγγλία θα μπορεί να φύγει από τον Ηρακλή? Ναι, φυσικά. Έτσι νομίζεις εσύ? Εντάξει. Εντάξει, κάνω λάθος. Ανεμόμυαλος είσαι, τι να σε πω. Εσύ που δεν έχεις καθόλου μυαλό. Ποδοσφαιρικά δεν στέκει. Δεν στέκει ποδοσφαιρικά. Και όμως έγινε. Πότε παρακαλώ. Έγινε πριν από 4 χρόνια. Ταλέντο. Ω ταλέντο. Θα τον πάρουν σαν φτασμένο. Τέλειωσε. Μακάρι. Αν γίνει αυτό. Εσύ ρε φίλε, έλεγε ο Ηρακλής θα φιλήσει δαχτυλίδι και δεν φίλησε. Κάτσε, Ιανουάριο δεν ήρθε ακόμα. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Κύριε Ραπτόπουλε. Τι κάνετε, καλέ μου κύριε. Καλά, καλά, πολύ καλά. Εσείς επειδή έχετε πολλά ταλαβρία και με το διαφημιστικό. Ναι. Τίποτα φανέλες του ΠΑΟΚ θα έχει, τα δώρα του ΠΑΟΚ. Αυτά τα δίνουν μόνο στις εκπομπές του Μιόροφου και των υπολείπων. Ναι. Ναι, το ξέρω, αλλά μου ήρθε με ένα μήνυμα στο κινητό μου. Όπα, όπα. Έτσι, προπαγάνδας από εκεί, από το σταθμό σας. Ναι. Γιατί έστειλα σε εσάς μήνυμα. Ναι. Και μου ήρθε να πάρω μέρος στην κλήρωση για τα δώρα του ΠΑΟΚ. Ωραία. Και έχει φύγει το κινητό και έχει σκάσει το ντουβάρι. Και ψάχνω τώρα το παλιό μου. Έτσι, κύριε Κόκκινε. Α, σου κάνω μετά δώρο ένα. Όταν ο Αντωνιάδης σας λέει ΠΑΟΚ FM. Ναι. Έτσι. Μούγκα να κάνετε. Εσύ τι ακούς ρε, πες. Εσάς ακούω. Γιατί ρε ακούς ρε, με τον Άρη της καριέρας μας και ακούς εμάς και δεν ακούς άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Γιατί. Εγώ σε ρωτάω εσένα. Γιατί. Γιατί δεν μπορεί να ακούει. Γιατί ακούς μόνο εμάς. Τη γλάουν να λέει για τον Κόντιο. Ε. Κόκκε. Κατάλαβες. Γιατί λέμε αλήθεια. Άμα σε αρμπήξει ο Κοντός. Ναι. Με την παλάκα δίπλα σου. Εμένα μόνο μίσο κόντρο. Δεν θα προλάβεις να πεις γκιχ. Γιατί σε έχω δει, έχεις βάλει καμιά 15 κιλά. Έβαλε. Παρόλο που περπατάς κιόλα. Περπατάει. Πάνω στα κάρβουνα, ναι. Εσύ ρε που προπονείσαι για πτώμα, όταν σε βρω από κοντά. Θα μ' αρχίσεις τα γλωσσόφυλλα, πάω. Θα αρχίσεις φίλε μου, αδερφέ μου, κουμπάρε μου. Αν χάθεις. Βγαίνεις το πρωί στο Κοντό, βγήκες και σε εμάς. Ένα σιροπάκι για την όρεξη να πάρεις. Θα πάρω να πας στις διακοπές του Πίκπα. Μουρουνέλαιο να φάει, Πετρέζι ρε θα πιω ρε, όχι... Τι είπες? Εσύ, αυτός είναι ο μοναδικός ζαχαροπλάστης που τη ζάχαρη την έβαζε στα γλυκά, την έτρωγε. Γι' αυτό γίνει έτσι. Σε είπε λίγο μπουλάκο. Να το φτιάξω εγώ το... Σαν λαμπραντόρισε ρε. Ακροατία break. Πάμε. Break. Έλα, λοιπόν, τι break, άσε. Break. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζωστά και μετρητά. Να κερδίσετε. Αφήκω Σταδινίδη. Mm. Και για όποιο ανταλλακτικό και αν χρειάζεται. Ανταλλακτικό. Λίστο και πάρτο ή πήγαινε το εκείνο στο λύσο να το φτιάξουν επί τόπου. Και με διετή εγγύηση Αφήκω Σταδινίδη τα φροντίζουν όλα. Απόσυρση. Τηλεφωνώντας το 18133. Έτσι. Απαραίτητο διάλειμμα, αλφα-μητρία κενό, δώρα πάω, ονοματεπώνυμο στο 54344 για τα δώρα 6.000 ευρώ του Πάω και Φυσιστόρ. Προσοχή στα χαλιά. Εγώ μπορεί να μην ξέρω το έθιμο της Πουρναριάς, αλλά ξέρω ότι και φέτος η Vodafone συνεχίζει και το έθιμο και προσφέρει τη νέα σειρά Vodafone Smart σε χρησιμοποιητικές τιμές και έως 24 άτοκες δόσεις. Όπως το φόρτι smartphone Vodafone Smart Ultra 6 με μεγάλη οθόνη 5,5 ιντσών από 199 ευρώ μόνο με 169. Αυτές είναι χριστουγεννιάτικες προσφορές, γιατί όταν θες φόρτι smartphone πας πολύ απλά στη Vodafone. Από τώρα οι τρεις πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα α1 κενό Άρης
ονοματεπώνυμο στο 54-344. Α1 κενό Άρης, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Κερδίζεται εισιτήριο για τον αγώνα του Άρη με τον Εύρο Σουφλίου. Οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα παίρνουν το εισιτήριο για τον αγώνα. Τα 390 δικά σας. Υπενθυμίζω ότι οι κύριοι οι οποίοι κάνουν εκπομπή, πάρει και αυτές δύο για να κλείσουν η εξάδα, Λευτέρη μου, είναι ντοπαρισμένοι γιατί παίρνουν καλό Εβιτάλ. Εντάξει, το καλό Εβιτάλ το παίρνει και ο κομμουνιστής μας εδώ, πρώην κομμουνιστής, τώρα δηλώνει ανταρσία. Σωστά τα λέω. Πρώην κομμουνιστή. Όχι για σένα, για το Χριστάκη. Ελευθεριακός. Αναγκούγουρτα είναι. Καλό παλικάρι, έχει χάρη που τον αγαπάω. Άλλιος. Λοιπόν, το καλό Εβιτάλ είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης, σε τζέλ, υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, μαντζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Θα δείτε αποτελέσματα σε πάρα πολλά πράγματα, πιστέψτε με. Το έχουμε δοκιμάσει όλοι εδώ πέρα μέσα. Είναι πολύ καλό και για τη σεξουαλική μας υγεία. Την τονώνει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Η φόρμουλα του έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και θα δείτε αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Αποκτήστε το τώρα με 34,90 ευρώ τηλεφωνώντας στο 2312-200-500. Αρκεί να πείτε ότι τηλεφωνείτε γιατί είστε ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 και θα το αποκτήσετε με την τιμή που μόλις σας προανέφερα. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε διαφημίσεις. Τι να κάνουμε ρε εσύ. Χαρτιά, χαρτούδια, κάμερες, εξωγήινοι, γήινοι, ζώα, μωά. Εντάξει. Αλφα μη ένα κενό. Άρης και δεν είμαι καλά. Θέλω τρεις. Παρακαλώ. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Έλα. Έλα. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Παοξής από το Άδεντρο. Από το Άδεντρο. Γιατί το λέμε Άδεντρο. Περίμενε. Εγώ που πήρα πριν μια εβδομάδα, όταν ήταν οι Μαροκινοί στην Ιδωμένη και είπα να πάνε στο Φάλιρο να κλέψουν τα πορτοφόλια των Ολυμπιακάκηδων για να τη βρω. Στείλτονα, το βλαμμένο. Στείλτονα. Μαροκινός τι είναι, πορτοφολάς. Εγώ λέω ότι είσαι μεγαλύτερος πορτοφολάς εσύ. Τι ρατσιστόμουτρα κυκλοφορούν, ρε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Αν δεν έχεις αντιρρήσεις. Ναι, άκουγα το πρόλογό σας. Ναι. Και άκουσα ότι ο Κωστής είπε ότι άμα βγω δεύτερος πάλι UEFA βγαίνω, έτσι δεν είναι? Σωστά. Είστε σίγουροι? Δηλαδή η Ελλάδα δεν βγάζει δύο ομάδες Champions League? Δεν ξέρω τι θα γίνει από του χρόνου. Με πιάνει αδιάβαστα. Δηλώνω ανενημέρωτος. Ο πρωταθλητής δίνει έναν αγώνα προκληματικό για να μπει σε ομίλους. Δηλώνω ανενημέρωτος. Μπορείς να με βοηθήσεις? Πώς είναι. Ναι. Γι' αυτό και αν βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος, που θα βγει δεύτερος, ναι, πάει Champions League. Θα παίξει δύο προκληματικούς γύρους. Αυτό είναι. Σε εμπνέει όπως είναι ότι θα βγει δεύτερος? Μα είναι 14η η Ελλάδα στην κατάταξη. Σωστά μιλάς. Άλλο πράγμα ρώτησα. Όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, ναι, σε εμπνέει ότι μπορεί να βγει δεύτερος? Γιατί η άλλη είναι καλύτερη. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλύτερη. Το θέμα είναι τι κάνει στο γήπεδο. Άσε τι είναι. Πιστεύω σιγά σιγά η ομάδα θα ανέβει. Θα βγει δεύτερη. Θα ανέβει, πρέπει να κάνει και μεταγραφές. Μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν 5-6. Θα γίνει, μπορεί να γίνουν 2 μεταγραφές εκεί που χρειάζεται, ας πούμε, ένα δεκάρι και ένα στόπερ οπωσδήποτε. Τι θα έπαιρνες, φίλε, για πες μου. Πώς? Ροναλντίνιο θα έπαιρνες? Όχι, Ροναλντίνιο, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, Ροναλντίνιο. Γιατί ρε φίλε, σε χαλάει. Αυτός ο Κράμαρης που ακούστηκε είναι καλή μεταγραφή, πιστεύω. Και ο της Κράσνοντάρ που ακούστηκε τα ονόματα των Μαμάιεφ είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά πολύ δύσκολο να έρθει στον ΠΑΟΚ αυτός. Γιατί είναι πολύ ακριβός. Δεν ξέρω αν θα πληρώσει ο Σαββίδης να τον φέρει. Γιατί δεν σου απέδειξε ότι πληρώνει και δεν μασάει? Ναι, όμως ο ίδιος ο Μαμάεφ δήλωσε ότι εγώ θέλω να παίξω σε ένα top πρωτάθλημα. Τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να θεωρείται top πρωτάθλημα. Να γιάσει το στόμα σου. Δύσκολο. Ενώ σαν τον Μαμάεφ ένα παίκτη οπωσδήποτε χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Για να δούμε. Σε ευχαριστώ. Να δούμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Τι έγινε τα αλάνια? Πού σε λέει γάτζι? Πού είναι ο φίλος μου ο Κωστάκης, δεν είναι εκεί? Πήγα να τα έρθει στο σκύλο. Α, καλά κάνει. Λοιπόν, φίλε μου, και πάλι αποδεικνύεται ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα. Λεβαδιά ΠΑΟΚ. Όλα γεμάτα. Καφετέρειες, πισταριές, μπαρ. Βόλος ΠΑΟΚ χθες. Τα πάντα όλα γεμάτα και πάλι χθες.
δεν υπάρχει θέμα να τα γεμίσει άλλη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή χτες θες να μου πεις, ναι, ότι επειδή χτες δεν βγήκα από το σπίτι, ότι ήταν γεμάτες όλες οι καφετέρειες για να δούνε Ολυμπιακός Βόλου με τα δεύτερα του ΠΑΟΚ? Ναι φίλε, εκεί που ήμασταν εμείς όρθιοι ήμασταν. Εκεί που... Τόσο πάθος υπάρχει. Δηλαδή θες να μου πεις ότι το Λευτέρη το Λαϊκατζή τον αφήσανε σε μαγαζί να δει το παιχνίδι ορθιός? Τι να κάνω ρε φίλε, πήγα λίγο αργά. Εγώ ρε φίλε δεν ξαπατούσε το πόδι μου εκεί. Τι να κάνω τώρα σου. Είσαι ο Λαϊκατζής και σε έχουνε όρθιο. Λοιπόν φίλε μου, τώρα θα σου πω και κάτι άλλο. Θέλω να με πιστέψεις. Έχω από την Τρίτη παίρνω αυτό το καλό Εβιτάλ. Το έχω πάρει. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με ελληνικά φαρμακευτικά φυτά. Μιλάμε, είναι πάρα πολύ καλό. Το δοκιμάζω εδώ και 4 μέρες και έχω δει μεγάλη διαφορά. Και στην υγεία μου και στις αρθρώσεις που είχα κάποιο πρόβλημα και σε όλα. Σου μιλώ πολύ σοβαρά. Ενεργά συστατικά που λέει, αλόι, ρόδι, ματζουράνα και αυτά όλα. Μιλάμε, είναι θαυματοργό. Αυτά που λέω ισχύουν ή όχι? Ναι. Εγώ 4 μέρες έχω που το πίνω. Αλλά έχει ένα καπάκι μέσα για μετρήτη. Παίρνω 3-4. Είναι πολλά ή λίγο? Εγώ παίρνω μια κουταλιά της σούπας κάθε μέρα. Όλη μέρα? Ναι. Εγώ 3 καπάκια πίνω. Άμα πίνεις 3 καπάκια θα μας αμαυτώσεις και εμάς, ρε. Ναι, σοβαρά σε λέω αυτό. Τρελός, ρε Λαϊκατζή, 3 καπάκια, ρε. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι και ένα βράδυ. Είσαι είναι ο πιο το παρισμένος Λαϊκατζής που κυκλοφορεί. Πολλά είναι, ρε. Ένα. Ένα καπάκι την ημέρα. Ένα, τι 3 είσαι τρελός, ρε. Που γι' αυτό έχω κάτι αναταραχές τώρα τελευταία. Αναταραχές, η Λαϊκατζού ξέρει καλύτερα από σένα. Να είσαι καλά. Άντε, γεια σου φίλε. Ο ένας φίλος έστειλε για τον Άρη, άλλους 2 θέλω. Α, μη ένα κενό, Άρης ονοματεπώνυμο στο 54-344, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου. Να συμφωνήσω με τον Παναγιώτη κύριο Ραπτόπουλο στο ότι ο Βέλιος δεν πρέπει για ένα χρόνο ακόμη να φύγει από τον Ηρακλή. Ψέματα, δεν είπε έτσι. Όχι, είπε ότι πρέπει να φύγει. Εγώ νόμιζα ότι είπε να μείνει. Όχι ρε, ή κάποια είπε ότι πρέπει να φύγει. Όχι, ρε Παναγιώτη. Είπε να μείνει ένα χρόνο, να μείνει ένα χρόνο, να ενισχυθεί ο Ηρακλής σε 2-3 θέσεις που έχει ελλείψεις. Ο πατέρας του κυρίου Βέλιου νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα, έχει την εμπειρία. Δεν πρέπει να πετάνε τα μυαλά μας με ένα-δύο γκολ που έβαλε και τις πολύ καλές εμφανίσεις. Τα χρόνια είναι μπροστά του, γερός να είναι, διότι δεν τιμά μόνο τον Ηρακλή, τιμά και τη Θεσσαλονίκη. Είναι καλός παίκτης, παίζει μοντέρνα τη θέση, διότι την έμαθε την παιδεία αυτή, δεν την έμαθε από εδώ, την έμαθε έξω, γιατί πήγε πιτσιρικάς έξω, να είναι γερός και τυχερός φυσικά. Και θέλω ακόμη κλείνοντας να πω, ο προηγούμενος, ο κύριος Μάνος, πώς το λέτε? Ναι, ο Λουπασάκης. Ο 10 είναι. Ναι. Το παρακολουθώ, αλλά σήμερα δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εγνωρίζετε ρε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι. Δεν τον πήραμε, μας πει. Μήπως μπορείτε να μου κάνετε μια επεξήγηση, γιατί σήμερα δεν κατάλαβα τι είπε. Τα έβαλε με τον Ραπτόπουλο. Ναι, αλλά συνέχεια με τον Ραπτόπουλο τα έβαλε. Γιατί όταν λέει ότι πρέπει να φύγει, προκειμένου λέει να πάει ο Βέλιος στο εξωτερικό, πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό. Και του λέει αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ, δεν κατάλαβα λάθος, ότι ο κύριος Ραπτόπουλος είπε να μείνει ένα χρόνο αφού ενισχυθεί φυσικά και ο Ηρακλής για να μπορέσει και αυτός να ανεβάσει το κασέτ. Όχι, Παναγιώτη. Και σας κρατάω, γιατί δεν πρέπει να κρατάμε πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Να είστε καλά, Παναγιώτη, καλές γιορτές. Παναγιώτη Ψωμιάδης, παρακαλώ. Χαίρετε. Ο Ραπτόπουλος εκεί είναι. Τον διώξαμε, φίλε μου. Τον διώξατε. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Θα πω σε σένα, γιατί σε συμπαθώ. Και αν ακούω το Μετρόπολης, θα ακούω για σένα. Γιατί σωστό παλικάρι. Πέσω να μην ασχολείται πολύ με τον Ηρακλή. Καλλιτέχνης είσαι. Ο κύριος Ραπτόπουλος θέλει ένα κοντέινερ από αυτό το πόσιμο για να συνέρθει. Πέσω να πάει να κάνει παρέα τον Καστανά. Να τον κάνει παρέα τον Καστανά, γιατί είναι για εκεί. Γιατί? Εσύ κρατάς την εκπομπή. Όχι, μάρα με τον Ηρακλή. Ας κάτσει 5 χρόνια εκεί στη Γάμα που είναι. Ναι. Να σπρίσουν και άλλο τα μαλλιά του. Ποια μαλλιά δεν έχω έχει. Έχω και ένα μέλι ανθέων. Ναι. Να του το κάνω δώρο για τα Χριστούγεννα να το πασαλείψει στην καλάφα του. Από ποια περιοχή?
Εγώ είμαι Νεάπολη, γυναίκα είμαι, του στέλνω τα χαιρετίσματά του. Να φέρετε, κυρία μου, το μέλητο. Του Ηρακλή την ξέρει. Κάτι ξέρει. Ένα κοντέινερ θέλει πόσιμο για να έρθει στα συγκαλά του. Τον Ηρακλή, ρε Βρίζη, ξέρει την ιστορία. Ο υποβολέας γιατί φωνάζει, ο κύριος. Φωνάζει γιατί και αυτός Ηρακλής είναι και είμαστε μαζί σου. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Κόκκινη, ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Ραπτόπουλο για την επισήμαση που έκανε για τον ΠΑΟΚ στην αρχή της εκπομπής. Ότι πρέπει να πάρει την ΕΠΟ δηλαδή και όχι παίκτη. Όχι, όχι. Μπράβο. Αυτό. Αυτό. Πρέπει να πάρει. Λες όχι, αλλά αυτό. Να μην ξοδέψει ούτε μια δραχμή τώρα το Δεκέμβριο. Ναι. Τα λεφτά που είναι να βάλει, να τα βάλει το καλοκαίρι. Να αποκλειστεί στο Europa League, να μην έχουμε το Europa League. Αφού αποκλείστηκε. Αυτά τα ψώρο 2 εκατομμύρια και να τα δώσει όλα για το πρωτάθλημα το 2016. Αδερφέ, επίτρεψε μου, σε παρακαλώ. Όπως έκανε ο Μαρινάκης το 2010 που αποκλείστηκε από το πρώτο γύρο από τη Μακάμπι Τελαβίβ, άμα θυμάστε. Με όλο το θάρρος, σε παρακαλώ, μια ερώτηση. Ναι, κύριε Κοκκινακού. Άσε ρε το κύριε Κόκκινα, σε παρακαλώ, λίγο χιούμορ χρειάζεται στη ζωή μας. Ναι, έλα Γρηγόρη, πες μου. Πόσα λεφτά έχεις πάνω σου. Τώρα? Ναι. Έχω λεφτά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Συ, τώρα, ρε, εγώ λέω, καιρός με είσαι να έχεις πολλά λεφτά. Τώρα πάνω σου, έχεις 100 ευρώ. Έχω. Άλλα 60 έχω εγώ. Και είπες 2 ψωρο εκατομμύρια. Ρε φίλε, πες τα σιγά σιγά, γιατί με 2 εκατομμύρια όχι. Θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Μα ακούτε. 2 ψωρο εκατομμύρια. Αυτό σας λέω. Ναι, βρε, καλά το λες. Αλλά άκου να σου πω. Για να διεκδικήσουμε τα 25 εκατομμύρια που θα μας δώσει το. Σωστά μιλάς, αλλά. Σωστά μιλάς, αλλά για να γίνει αυτό. Εγώ έκανα μια πρόταση, τώρα τζάμπα μεταγραφές θα κάνω. Σωστά μιλάς. Τζάμπα μεταγραφές. Σωστά μιλάς, αλλά ποτέ. Και άλλη μια επισήμαση. Ο Άρνεζε να σηκωθεί και να φύγει. Τη Μέταλουρκ που την είχε, την κατάντησε να πάει στη Β' Ουκρανίας από τα χρέη. Να σηκωθεί ο Δανός και να φύγει. Όλα τα έφερε, παλτά είναι. Με πρώτο τον Όλσεν. Με πρώτο τον Όλσεν. Ναι. Δηλαδή, ερώτηση. Το ότι ο Όλσεν είναι εθνική Σουηδίας, είναι τυχαίο? Δεν είναι τυχαίο, αλλά σας λέω. Μήπως κάτι δεν πήγε καλά. Μήπως κάτι. Συγγνώμη, απαγορεύεται κάποιος να χρειαστεί μια περίοδο προσαρμογής? Εγώ δεν λέω ότι είναι υποχρεωτικό. Απαγορεύεται. Μα κύριε Γρηγόρη, αφού βγαίνει, φοβάται να κάνει έξοδο αυτό. Παλικάρι μου, καλό, έχεις δίκιο. Τρέμουν τα χέρια. Επειδή, δεν το έχω ξαναδεί. Επειδή έχεις δίκιο, επειδή έκατσα και το παρακολούθησα τι έκανε πέρσι το παλικάρι. Ναι. Για να δω, λέω, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτός και παίζει Champions League. Ανακηρύσσει ο τραυματοφύλακας χρονιά Σουηδία. Και εδώ πέρα τρέμουν τα πόδια του. Τι μπορεί να έπαθε? Λογικό δεν είναι? Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Και βλέπω, διαπιστώνω, ούτε το ξέρω, ούτε είναι φίλος μου, ούτε έχω καμιά συναλλαγή μαζί του. Ναι. Μήπως το ότι για πρώτη φορά βγήκε από Σουηδία τον έχει φέρει κάποια ψυχολογική αναταραχή? Μήπως λέω. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Και οι άλλες μεταγραφές όλες, δεν έχει βγει κάτι από τον κύριο Άρνεσεν. Μάλιστα. Να πούμε ότι κάτι έκανε, μια μεταγραφή. Ο Τσίμιροτ καλός είναι και ο Ροντρίγκες είναι παικτάρα. Ο Τσίμιροτ έχει παίξει δύο παιχνίδια και μόνος που έτσι που δείχνει κάποια δείγματα είναι ο Σάμπο και αυτόν τον είδαμε από την προετοιμασία. Ο Ροντρίγκες, φίλε, όλα τα λεφτά είναι ο Ροντρίγκες. Να σε καλά. Ο Ροντρίγκες, εντάξει. Λοιπόν, άλλον ένα θέλω. Α1 κενό, Λαμπρόπουλος Γιάννης, ο 6-9-73-76 κτλ. Και αυτός για Άρη. Άλλο ένα θέλω εισιτήριο για Άρη. Παρακαλώ στο τελευταίο. Ναι. Α1 κενό. Άρης ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ορίστε. Ναι. Έλα φίλε, τελευταίος είσαι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλλιτέχνη. Εσύ είσαι ένα καλλιτέχνη που σε μπέρδεψα με την κυρία πριν. Είχε την ίδια χρειά η φωνή, συγχώρεσέ με. Δεν το έκανα εξ επίτηδη. Ο Κώστας δεν είναι εκεί? Τον απολύσαμε. Α. Πάλι απόφυγε να πει τι θα κάνει ο Ηρακλής. Πού να πει, βρε. Δεν μας είπε. Φοβάται. Εσύ πώς το βλέπεις το μάτς? Διπλό. Αντικειμενικά θα μου πεις, όχι οπαδικά. Ρε καλλιτέχνη, να σε κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί εκνευρίζομαι το μου το λένε αυτό. Ναι. Έχω δώσει τον Ηρακλή πολλές φορές ότι θα χάσει. Ναι. Γιατί να σου πω τώρα θα κερδίσει, έχω κανένα λόγο να σου κάνω τον καλό? Όχι. Σου λέω, δεν σου λέω τα υπόλοιπα. Το βλέπω διπλό, το έπαιξα διπλό. Πόσο το δίνει? 2,80. Και τον Άσο πόσο το δίνει? Σε λέω ότι έπαιξα εγώ. Τι δίνει, ναι, τον Άσο? Ναι, τον Άσο 2,25. Α, οι αποδόσεις παίζουν κανένα ρόλο για σένα?
Όχι πολύ. Υπάρχουν και προληπτικοί με τις αποδόσεις, γι' αυτό δεν το θεωρώ κακό. Ναι, ναι, δεν παίζει και πολύ ρόλο. Κοίταξε, ο λόγος που παίζει ο Ηρακλής, ας το πω λοιπόν, είναι επειδή ο Ηρακλής είναι σε καλό momentum. Έχει δείξει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος ότι έχει φέρει τους παίκτες σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Αντίθετα με τον Πανατολικό, ο οποίος ειδικά αμυντικά δεν πείθει. Και πιστεύω ότι επειδή δεν θα πάει να το παίξει πρώτος Μάγκας εκεί να κάνει κουμάντο το παιχνίδι και θα πάει με τη γνωστή τακτική του παίρνω και βγαίνω στην κόντρα επίθεση να χτυπήσω και επειδή η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση θα το καταφέρει. Γι' αυτό λέω διπλό. Τώρα εγώ γιατί προβληματίζομαι και δεν το βάζω διπλό. Γιατί λείπει και ο Μπουκουβάλλας και ο Σαραμαντάς και είμαστε χωρίς άμυνα. Θα τη βρει την άκρη. Μην αγχώνεσαι. Δεξί μπακ ποιο να βάλει τώρα, τον Καρλίτος. Δεξί μπακ που έχει να παίξει δύο μήνες. Δεξί μπακ δεν χαλάει ποτέ ποιον θα βάλει. Γιατί? Απορώ που το προβληματίζει. Γιατί ποιον θα βάλει? Ο Κυριακίδης, ρε φίλε. Και αριστερά ποιος θα παίξει? Ρε φίλε, με ρώτησε για δεξιά, καλλιτέχνη μου. Αριστερά αυτή η ανησυχία των καλλιτεχνικών πνευμάτων. Δεξιά θα βάλει τον Κυριακίδη. Αριστερά θα δούμε ποιον θα βάλει. Κάτι θα βρει. Μη στεναχωρήσει. Ωραία, θα δει ότι την Κυριακή θα παίξει αριστερά ο Κυριακίδης, δεξιά ή ο Καρλίτσι ή ο Κάσο. Πολύ πιθανό να βάλει αριστερά και δεξιά τον Κάσο, αλλά να μην βάλει τον Κυριακίδη μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο. Ότι τον Κυριακίδη, να σου πω και γιατί δεν τον βάλει αριστερά. Γιατί και στο Κύπελλο αριστερά τον είχε βάλει. Μάλιστα. Και προχθές... Διόλοι απίθανο. Να είσαι καλά. Έγινε, άντε. Bye. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Πατσαβούδη Δέσποινα, Λαμπρόπουλος Γιάννης και ο 6937 κτλ. Οι τρεις φίλοι που θα δουν τον Άρη με τον Εύρο Σουφλίου, στην γραμματεία είναι τα ονόματά τους. Υπενθυμίζω στην εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, τηλεφώνοντας τώρα στο 596-596, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε απίστευτες προσφορές και φυσικά να αποκτήσετε το Hyundai με 5 χρόνια εγγύηση και με 2 χρόνια το υπογράφουμε αυτό με χαρτιά δωρεάν σέρβις αυτοκινήτου. Ευχαριστούμε πολύ του Ιαφή Κωνσταντινίδη που ήταν μαζί μας. Αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο και μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζωστά και με τρέκια φυσικά να βρείτε όποιο ανταλλακτικό θέλετε από μια σειρά ανταλλακτικών, μια τεράστια γκάμα η οποία υπάρχει εκεί. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο, πρώτο ο Θεός, τα λέμε αύριο με πάρα πολύ στοίχημα μετά τις 7. Καλό κουράγιο σε όσους παίζουν φαβορί αύριο μετά τις 7. Ο Νόν, νοήτο. Γεια σας, 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 νοήτο. Γεια σας.